Ναι, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φέτος χωρίς πίπνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίδες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες, καμ του δόθε πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στο αρνάκι. Να κάνουμε, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μαγειρίτσας, γενικότερα, είπαμε, αρνί με φραπέ, αρνί τόστ και ό,τι άλλο έχει περισσέψει, εδώ είμαστε. Ελάτε, ελάτε και σήμερα έχουμε ωραία πράγματα να ετοιμάσει, να σας κρατήσουμε παρέα, να σας πάρουμε το μυαλό από τη στενοχώρια, από την πίκρα, από την όποια μελαγχολία, αυτό θέλουμε, αυτός είναι ο βασικός στόχος της εκπομπής. Έχω μεγάλο σύμμαχο σε αυτό, κυρίες και κύριοι, εκτός από το κέφι μου, τον σπουδαίο Χρήστο Κιώση. Καλώς όρισες, γιγαντιέ, αβυσαλέ, αποτρόπε, φρικαλέ, ό,τι μπορεί να πει ο καθένας, είναι ό,τι λέξεις έρχονται, δεν είναι σε αυτά τα θέματα. Αβυσόπιτε! Αυτές είναι ωραίες λέξεις, φίλε, χαμένες δεκαετία 80, τις λέγανε για τους αμυντικούς κυρίως, που δεν υπήρχαν ούτε 200 κανάλια στο ίντερνετ, ούτε 200 μεταδόσεις κτλ. Ήτανε, περίμενες την άλλη μέρα, διαβάζεις ας πούμε του ώρα τι γινόταν. Και, φίλε, αυτοί οι τίτλοι ήταν που γούσταρα. Ο χαλκέντερος ηχολήπτης. Ε, δεν έχει ρε φίλε αυτό μέσα, πολύ αποφασιστικότητα. Δεν μαμάει και δέρνει ένας χαλκέντερος, έτσι. Το φόβητρο της κονσόλας. Φόβητρο, λέει, φαντάζεσαι έναν με ένα φρύδι καταρχήν. Δεν έχει δύο. Είναι ένα πυκνό φρύδι πέρα-πέρα. Γέφυρα. Λείπουν μερικά δόντια. Λίγο στραβά πόδια. Αλλά λίγο βαριά φωνή. Δηλαδή φόβητρο. Με ψηλή φωνή. Δεν γίνεται, φίλε. Συμφωνείς. Άντε ρε, σας έφαγα ρε κουφάλες. Δεν είναι το φόβητρο, φίλε. Πρέπει να είναι μπάσος. Έτσι. Τώρα επίσης κοντός. Λίγο δύσκολο. Βέβαια έχει και κάτι κοντός. Να πω τώρα το περιστατικό που με έλεγε φίλος που ήταν με Πούτιν και Σαββίδη στο Όρος. Δεν θέλω να πω όνομα τώρα γιατί είναι πολύ αγαπημένος φίλος και είναι σε θέση πολύ σημαντική. Τέλος πάντων, σε αυτούς που ψάχνουν με... για βόμβες, για τρομοκρατικές επιθέσεις κτλ. Άρρωστο Παοξάκι, άρρωστο Ζουμουσάκι, αγαπημένος φίλος. Και μου λέει, την έχω πει παλιά την ιστορία, είμαι λέει με Πούτιν, με Σαββίδη λέει στο Άγιο Όρος. Και πιάνουμε την κουβέντα τέλος πάντων με τον επικεφαλής λέει των Ρώσων που έχουν έρθει με τον Πούτιν. Είναι λέει κάτι χωρίς λαιμό, λέει head και shoulders να πούμε. Κάτι ντουλάφες λέει που κρύβουν τον ήλιο. Μιλάμε το καλοκαίρι, έρχεσαι κανονικά, παρκάρεις λέει τα αυτοκίνητα και σου κάνουν σκιά. Και ρωτάω πώς μπορεί να το λέγανε ας πούμε τον επικεφαλής. Σεργέι, are they very strong? Are they dangerous, δείχνω λέει τους άσβερκους. No, my friend, λέει στο δικό μας. Αυτή λέει είναι umbrella. Only they cover the president. Είναι μόνο λέει umbrella. Και μου δείχνει λέει τον κουτσιανικούλη των Ρώσων. Είναι ένας αχαμνούλης, ένας από αυτούς που κατεβαίνεις και του κάνεις μανούρα στον παρκάς. Μα μαλακά, δεν βλέπεις ότι μάνα πω. Ε, δεν βλέπεις ότι μάνα πω. Είναι αυτός που, τέλος πάντων, του παίρνει τη σειρά στην ουρά για την τράπεζα, έτσι επειδή το βλέπεις προγραμμωμένο, έτσι νομίζεις ρε παιδί μου ότι είσαι ανώτερος. Και μου δείχνει λέει έναν που είναι 1,60 με τα χέρια στην ανάταση, πάνω σε ψυγείο και με πολύ λάσπη στα παπούτσια, 1,60. Και μου λέει, he is the one. Τι ρε του λέω, αυτός είναι, αυτός δέρνει. Αυτή λέει εδώ είναι ομπρέλα, αυτός εκεί δέρνει. Σοβαρά μιλάς, λέει αυτό, αυτός εκεί λέει, αυτός είναι ο Κουτσιανικούλης φίλε, είναι ο Μπονόβας. Αυτός λέει. Και μου λέει ο δικός μας ο φίλος, το ρωτάω λέει το Ρώσο, how many done? Και μου λέει ο Ρώσος, no done, been done. Μα σε περιλάβει αυτός λέει, δεν έχει done, been done, σώπα που να είναι θα ηχήσουν οι καμπάνες. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη. Έτσι, δηλαδή δεν τους κόβει το μάτι τώρα. Τον άλλο που είναι ο χτιστός τελείως, καταρχήν πόσο γρήγορος μπορεί να είναι ένας που είναι πολύ ρε παιδί μου γεροδεμένος. Δεν είναι. Συνήθως αυτοί είναι, ναι, έχουν για προστασία, αυτό ξέρω λίγο να σμπρώξουν, λίγο να κάνουν. Έτσι. Η κοντόσομη είναι αυτή, ο οποίος ελίσσεται. Κρακ! Καταρχήν αυτός μπορεί να κάνει μία έτσι, να ανέβει κόλλο πλάτη και να ανέβει στο σβέρκο σου. Και να κάνει μια κρακ έτσι. Γεια σας. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Στο ρόλο του μικρού λούστρου ο Βασιλάκης Καΐλας. Που μεγάλος και δεν έβρισκε ρόλο. Ρε κουφάλες, δεν είχατε ρόλο για το Βασιλάκη. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή, να μείνει σαν τον άλλον που είναι με τον Σεφερλί, που είναι νάνος δηλαδή.
Τι να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Πολλά να συζητήσουμε. Είναι σημαντική μέρα. Διότι στις 6 θα εκδικαστεί η Έφεση. Η Έφεση στην απόβαση που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχει ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ένας δικαστής που πρωτόδικα δίκασε με βάση μία μόνο φωτογραφία, μία εικόνα, μία περιραίουσα ατμόσφαιρα, ένα επικοινωνιακό τσουνάμι εις βάρος του Σαββίδη, εις βάρος του ΠΑΟΚ, έβγαλε μια απόφαση χωρίς να λάβει υπόψη του πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία. Νομικοί δεν είμαστε. Και η πιο ωραία άποψη νομικού, το έχουμε πει που δεχόμαστε, είναι της Δούκησας νομικού, αυτό το Μανούλο. Ο Μάνουλο που πήρε και αυτή έναν φτωχό βέβαια. Αυτές δεν ξέρω πώς γίνεται και παντρεύονται όλες τις φτωχούς. Αγαπούν. Δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο, δεν ηρωνεύομαι, δεν υπάρχει από πίσω καμία κακεντρέκια σε αυτό που λέω. Αλλά ένα από αυτά τα κορίτσια να πει παντρεύτηκα τον βενζινά της γειτονιάς. Τον παλικάρι που μου λέει φίλε, έχω την κατοστάρα την αμόλυβδη. Να καθαρίσω λίγο το βαμπρίζ, γιατί επάνω μπορεί να γράψει να πούμε την Ομήρου Οδύσσια. Ένα βενζινά, ένα απλό, το παλικάρι που έρχεται και φέρνει τα φυλάδια. Αυτό μου ο οποίος έρχεται και καθαρίζει να πούμε την... στην πολυκατοικία τον καυστήρα. Έναν τέτοιον, έναν απλό ρε παιδί μου αυτές. Θα μου πεις, θα γυρίσει ένα απλό παλικάρι να κοιτάξει αυτές. Μπορεί και να γυρίσει. Δεν λέω το αντίθετο έτσι. Χρήστο Κιώση, γιατί. Έναν τίμιο, έναν έντιμο ηχολήπτη. Πρόσεξε. Έναν αγωνιστή της κονσόλας. Έναν αετό του μπλιμπλικιού. Ε, γιατί να με γυρίσει. Όλες αυτές, πώς γίνεται με κάτι φοπλιστές. Αγαπούν τα καράβια βασικά. Τα κυβερνημένα. Γιατί υπάρχουν και για κυβέρνητα. Αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι υπάρχει κάτι της που τους ελκύει, ε. Έτσι δεν είναι. Μάλλον κάτι της. Ξαναλέω, δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο ότι για τα χρήματα, για τα λεφτά και τα λοιπά. Ότι είναι χορηγός πιο πολύ. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ξαναγυρίζουμε στα δικά μας γιατί βγήκα και λάσποσα τα υπέροχα οδοντοτά μου λάστιχα στο Παρίσι Δακάρ. Σήμερα λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο ο δικαστής θα λάβει υπόψη του. Ένα, το βίντεο που δείχνει τους παίχτες ΣΑΕΚ με τα σόβρακα να χασκογελάνε μεταξύ τους. Ντεμέκ και δήθεν κατατρομοκρατημένοι, μάλλον τρομοκρατήθηκαν αφού τους ενημέρωσαν ότι υπάρχει στη ζώνη του Ιβάν το πιστόλι. Έχτισαν ένα πάρα πολύ όμορφο σενάριο. Έφτιαξαν όπως τους βόλευε το πράγμα για να κατακτήσουν ένα κύβδηλο, ένα ψεύτικο, ένα πρωτάθλημα χάρτινο της απάτης, της ψευτιάς, της απατεωνιάς. Γιατί αυτό ακριβώς είναι. Οι ίδιοι άνθρωποι που χαλούσαν τουλάχιστον τα τελευταία... Πότε έγινε με τον Βάλνερ, πόσα χρόνια έχει. Πόσα χρόνια. Πρέπει να έχει καμιά δεκαριά. Τουλάχιστον. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι χαλούσαν τον κόσμο τόσα χρόνια και το έχουν κάνει επικοινωνιακό μπαϊράκι τους, σημαία ότι εμάς μας κλέψε ένα τίτλο και εμείς όπως οφείλουμε, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε έντιμοι, για να μην λέω ότι είμαστε έντιμοι, ας το πούν άλλοι αν είμαστε έντιμοι. Και εμείς είχαμε πει τότε, κακώς κλέβουν το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, δεν έχουμε καμιά πρεμούρα αν θα το πάρει η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Απλά έπρεπε να πούμε αυτό που ήταν η αλήθεια. Όταν κρίνεται κάτι στα δικαστήρια, στα χαρτιά, όπως είχαμε πει και τις φορές που έπεσε ο Ηρακλής και το εξετίμησαν κάποιοι Ηρακλειδείς, αν και ξέρουν τι πιστεύουμε, τι ομάδα είμαστε, πού ανήκουμε, πού είναι το μυαλό μας, πού είναι. Όλο μας το είναι, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να λέμε την αλήθεια. Τώρα λοιπόν, δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους ούτε το υλικό, ο πρώτος ο δικαστής που δίκασε, έτσι, ο Καποδίστριας. Δεν έλαβε καθόλου υπόψη του το υλικό από τις κάμερες. Ξέρω πέφτεται από τα σύννεφα και δεν έχουμε διχτάκι από κάτω που οι κάμερες στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και της Τούμπας και στον περιβάλλοντα χώρο λειτουργούν. Δεν λειτουργούν μόνο οι παπάδες την Κυριακή ή τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αναστάσεως στις εκκλησίες. Ναι, λειτουργούν και οι κάμερες. Ξέρω, σοκάρεστε. Γιατί κάτω είναι κλειστές οι κάμερες, το έχω ξαναπεί πολλές φορές.
Το ότι είναι κλειστό κύκλωμα κάμερα δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κλειστό. Μπούφι! Φίλε, περνάω φάση αγάπη για αυτή τη λέξη, έτσι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να του χαρακτηρίσω αλλιώ. Γιατί ακόμα λέει και ο Μαλαμπίπιπ, έχει κάποιο στόχο, ρε παιδί μου, την αυτοικανοποίηση. Αφού δεν βρίσκει, θέλει να περάσει καλά μόνο. Δηλαδή έχει. Ο Μπούφο! Βέβαια θα μου πει. Τι φταίει το πουλάκι, το καημένο ο Μπούφο που είναι από εκεί, δεν βγαίνει η λέξη. Από το πουλί, το Μπούφο. Τι φταίει ο Μπούφο, ρε παιδιά, το ρωτήσατε. Δηλαδή το άλλο το. Που λέει 18. Ποιος... Επίσης ρώτησε και χθες. Ποιος αποφάσισε το νούμερο. Εσένα σου ακούγεται αυτό 18. Ή το άλλο που κάνει. Είναι λέει τριζώνη. Τι παίζει δηλαδή. Παίζει τρεις στη ζώνη. Δεν παίζει man to man. Με βάθος. Με λίμπερο. Τι πείτε μας. Πείτε μας. Τώρα που είπαμε λίμπερο. Σήμερα 12 με 2. Τα παιδιά από τη συντονιστική, από τους συνδέσμους φίλων ΠΑΟΚ θα βρίσκονται εδώ. Σε μια έκτακτη εκπομπή έχουμε πει μέσα στην εβδομάδα και εμείς δεν θα σταματήσουμε να λέμε. Και θα κλιμακώσουμε και θα αφιερώσουμε όλη μας την ενέργεια, όλο μας το είναι. Για να γίνει αυτή τη φορά σωστά το συλλαλητήριο. Μπράβο στα παιδιά που και τις προηγούμενες φορές άφησαν τα σπίτια τους, άφησαν τις οικογένειές τους, άφησαν τις δουλειές τους, άφησαν... Στέρισαν από τον ελεύθερο χρόνο τους και βρέθηκαν εκεί. Αλλά έγινε γρήγορα, έγινε χωρίς να υπάρξει οργάνωση, χωρίς να υπάρξει προετοιμασία. Δεν υπήρχε και χρόνος δηλαδή. Περισσότερο ήταν μια αντίδραση της στιγμής. Το ξαναλέω, ούτε το ακυρώνουμε, ούτε το υποτιμούμε αυτό που έγινε και είναι προς τιμήν τους που βρέθηκαν εκεί. Τώρα όμως θα πρέπει το μήνυμα να είναι ηχηρό. Το συλλαλητήριο να είναι... εκοφαντικό, η παρουσία να είναι τόσο μεγάλη που θα κάνει πολλούς να μετανιώσουν την ώρα και τη στιγμή που θέλησαν να υποτιμήσουν και την νοημοσύνη μας, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι εδώ υπάρχει μια από πλευρά τους στάση. Εντάξει τώρα, θα γκρινιάξουν μια-δυο φορές και τι έγινε εκεί πάνω, το ακούω τόσο συχνά. Εντάξει, εκεί πάνω θα γκρινιάξει, εκεί πάνω. Εκεί πάνω. Εμείς είμαστε το εκεί πάνω. Εμείς. Αν λοιπόν πιστεύουν κάποιοι ότι αυτή η κλοπή, αυτή η υποτίμηση στην αξιοπρέπειά μας, προσβολή, η κλοπή, το ότι μας ήρθαν και μαγάρισαν το σπίτι μας, ότι μπήκαν μέσα στο σπίτι μας, έκλεψαν, βίασαν και έφυγαν και εμείς απλά θα τους κεράσουμε στην έξοδο και γλυκό του κουταλιού, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Τεράστιο αυτή τη φορά. Δεν θέλω να μπω καν να πάω σε μονοπάτι για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς συμπεριφέρθηκαν και για τους βουλευτές της πόλης και για τους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ενδιαφέρονται για τη Βόρεια Ελλάδα. Υποτίθεται ενδιαφέρονται. Ήταν καλός ο Σαββίδης όλο τον καιρό που εξάρθρωσε όλο αυτό που υπήρχε τόσα χρόνια στην ΕΠΟ. Έτσι ήταν εξυγιαντής. Όμως όταν τέθηκε το κοινό συμφέρον, ξαφνικά έγινε κακός ο Σαββίδης. Πρέπει λοιπόν το Σάββατο στις 3 το μεσημέρι να είμαστε όλοι εκεί. Παππούδες, γιαγιάδες, μπαμπάδες, μαμάδες, πιτσιρίκια, όλοι. Τρεις γενιές ΠΑΟΚ πρέπει να είναι εκεί. Εννοείται φυσικά ότι οι ομάδες θα δώσουν το παρόν, οι σύλλογοι παλεμάχων, όλοι πρέπει να είμαστε εκεί. Ειρηνικά. Και θα ξαναπώ σε κάποιον που είπε καλά, δεν κατεβήκατε λέει για τα μνημόνια και κατεβαίνετε. Ναι ρε φίλε, κατεβαίνουμε γι' αυτό. Γιατί είναι το σπίτι μας, γιατί είναι οι αξίες μας, οι διαχρονικές. Γιατί είναι το πιστεύω μας, γιατί είναι το είναι μας. Το καταπάτησαν με σχέδιο. Μας προσέβαλαν, μας έκλεψαν. Νιώθουμε ατιμωμένοι. Και δεν μπορεί ότι σε θέματα τιμής δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος και να παραμείνεις άπραγος και παθητικός. Δεν γίνεται. Είναι στο χαρακτήρα μας, είναι στο DNA μας. Δεν γίνεται να μείνει αναπάντητο αυτό. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος? Μέσα από τα θέματα της δικαιοσύνης δεν μπορεί να παρέμβει. Λογικό, δεν μπορεί να πει μες στο δικαστήριο και να του πει το δικαστή. Έλα εδώ ρε. Είδες τις κάμερες. Τι δείχνουν? Στέλνει ο Κομίνης το στυλιάρα και του λέει βγες να δεις αν μπορούμε να παίξουμε.
γυρίζει ο Στυλιάρας και του λέει είναι όλα εντάξει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Βγαίνουμε, λέει ο Κομίνης, βγαίνουμε. Και οι παίχτες της ΑΕΚ ρωτάνε πόσο είναι το σκορ. Αν είναι 0-0 βγαίνουμε, αν είναι 1-0 και χάνουμε δεν βγαίνουμε. Δηλαδή 0-0 όλα καλά, βγαίνουμε να παίξουμε. 6 λεπτά είναι, σου λέει ρε φίλε, θα κλειστούμε πίσω, το πήραμε το χ, οκ. Okay. Αν είναι 1-0 όχι, είμαστε τρομοκρατημένοι επειδή ο άλλος είχε πιστόλι στη ζώνη. Έτσι πάει ρε παιδιά. Έτσι πάει. Κύριε δικαστά, θα κάνετε το καθήκον σας, το ιερό καθήκον σας. Θα τιμήσετε τον όρκο σας σήμερα το βράδυ στις 6. Θα λάβετε υπόψη σας τις δηλώσεις. Δεν τα λέμε εμείς. Δεν βγαίνει κάποιος που μπορεί να είναι υποκειμενικός. Τις δηλώσεις του Παναγιώτη Κονέ, παίχτη της ΑΕΚ. Τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας που από όλο αυτό ευνοήθηκε. Και πάει να πάρει ένα πρωτάθλημα στα δικαστήρια, στα χαρτιά, στις αίθουσες των δικαστηρίων, στα εφετεία. Λάβατε υπόψη σε αυτά που είπε ο κύριος Χιμένεθ σε ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Λάβατε υπόψη σας ότι ο Κομίνης, ο ίδιος ο Κομίνης, είπε σε κάποια στιγμή δεν μας τρομοκράτησε κανένας, το ξεκαθαρίζουμε, δεν δέχτηκαμε καμιά απειλή από κανένα Σαββίδη. Ούτε στα ποδητήρια των διαιτητών, ούτε έξω στο γήπεδο, τίποτα. Ο Σαββίδης το είδαν όλοι. Μπήκε μέσα, τρελάθηκε, έπεσε μαύρο εντόνι. Θόλωσε και μπήκε μέσα να πάρει την ομάδα, δεν πήγε μέσα να κάνει τίποτα άλλο. Πάτησαν όμως την ναι, ομολογουμένως άσχημη και κακή εικόνα. Δεν ήταν να το λέμε κάθε μέρα αν αυτό μας τεγωνόμαστε γι' αυτό. Πάτησαν, πήραν την εικόνα αυτή και σου λέει αυτό είναι. Δεν δικάζεις όμως με βάση ένα στιγμιότυπο 22. Βεβαίως θα τιμωρηθεί ο Ιβάν γι' αυτό. Εννοείται. Θα τιμωρηθεί, το ξέρει και ο ίδιος, το είπε και μόνος του. Η πιο σκληρή τιμωρία είναι αυτή που επιφυλάσσω εγώ για τον εαυτό μου. Ξέρει πολύ καλά. Τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Αυτό όμως τι σχέση έχει δηλαδή με τα γεγονότα τα υπόλοιπα. Και τι δουλειά έχει η ομάδα να φάει αφαίρεση βαθμών, μηδενισμούς για την επόμενη χρονιά, για το ένα το άλλο. Γίνεται για παραδειγματισμό. Κάνουμε ντά το κακό παιδί το οποίο μπήκε να πάρει κομμάτι από την πίτα άξια. Όπως αναφέρει όλος ο κόσμος. Όποιος έχει λίγο αξιοπρέπεια, όποιος είναι λίγο έντιμος, λέει ρε παιδιά, εσείς είχατε την καλύτερη ομάδα. Αυτό ακούμε δηλαδή από όλους. Εσείς κάνατε το τρελό σερί. Εσείς παίξατε τόσο ωραίο ποδόσφαιρο. Και να σου πω και κάτι. Ακόμα και στον αγώνα με την ΑΕΚ που ήμασταν μέτροι, γιατί το άγχος σου πνίγει την ανάσα, σου κόβει τα πόδια όλο αυτό. Να πρέπει να παίζεις κάθε φορά να αποδεικνύεις τα κόκκινα. Που ξέρεις ότι σε περιμένουν στη γωνία. Θυμηθείτε πώς ήταν η ομάδα πριν το μάτς με τον Γαύρο. Με τι ορμή, με τι πάθος, με τι τρέλα. Όποιος έχει παίξει λίγο μπάλα, εγώ δεν ήμουν επαγγελματίας. Αλλά σε αυτό που κάνω. Πώς έρχομαι για εκπομπή όταν έχω καλή ψυχολογία, πετάω, δεν πατάω, δεν κάθομαι στην καρέκλα. Και όλοι είστε στη δουλειά σας, σκεφτείτε αυτό που κάνετε. Οτιδήποτε και αν κάνετε. Είστε ο ίδιος άνθρωπος, με τις ίδιες δεξιότητες, με τις ίδιες ικανότητες, με το ίδιο μυαλό, με την ίδια εμπειρία. Δεν αλλάζει αυτή η εμπειρία από εβδομάδα σε εβδομάδα, δεν προλαβαίνεις. Είναι το ίδιο όταν πας με αναπτερωμένο το ηθικό, επειδή πήρθαν όνομα, ξέρω εγώ, έριξες μια κοπέλα που τη γούσταρες, ρε παιδί μου, καιρό. Τα φτιάξες μια κοπέλα, είδε, αντίστοιχα, το λέω και για τα κορίτσια, έτσι. Επειδή σε φώναξε ο διευθυντής και σου έκανε έναν έπαινο, μια αύξηση, κατά το συζητάω. Αν είναι για αυξήσεις, αυτά έχουν πεθάνει βέβαια στις μέρες μας, αλλά λέω ρε παιδί μου. Όταν παίρνεις μια επιβράβευση για κάτι, όταν αναγνωρίζεις από τους συναδέλφους σου, όταν πετυχαίνεις μια φοβερή συμφωνία, ας πούμε την κυνηγάς, λέω αν είσαι πολιτής, αν είσαι διαπραγματευτής, ασφαλιστής, δεν ξέρω εγώ τι. Όταν καταφέρεις μετά από κόπο και μετά από αποταμίευση να πάρεις ένα νέο ταξί, ένα νέο φορτηγό, οτιδήποτε ο καθένας. Πηγαίνεις με ίδια ψυχολογία, δεν πετάς. Είναι τεράστια παιδιά υπόθεση η ψυχολογία στον άνθρωπο. Τεράστια. Ο ίδιος άνθρωπος, άμα έχει μπούλινγκ στη δουλειά του, τι έκανες, πώς τα είπες, γιατί, αυτό, έτσι, τι είναι αυτό, σε πληρώνουμε, περιμένουν άλλοι. Και άντε, μαζέψου και αυτά και εκείνη η πόρτα και έτσι, και άμα αρχίσει αυτό ας πούμε, ή άμα όπως στην περίπτωση εδώ ξέρεις ότι ο άλλος που είναι, ξέρω εγώ, βίσμα του διευθυντή, να πούμε, θα σου κλέψει τη δουλειά, ή σου την έχουν στημένη, να σου κλέψουν την ιδέα ή το οτιδήποτε. Προσπαθώ να σας περιγράψω δηλαδή πώς είναι. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν, άμα πηγαίνει με αγαπημένη την ψυχολογία, πώς να αποδώσει. Δεν υπάρχει όρεξη.
Και προσέξτε, υπάρχει εκείνο το μικρό διαστηματάκι από το βράδυ του μεγάλου τραγέλαφου της φαρσοκομωδίας με το γάβρο, με το θέατρο αυτού που τον έστειψαν τώρα σαν λεμονόκοπα και τον πέταξαν. Πεταμένος είσαι. Λοιπόν, παίξαμε μάτς μετά από εκείνο το βράδυ. Το θυμάστε? Πριν πάμε να παίξουμε στην Τρίπολη, παίξαμε κύπελο με τον Πανιόνιο. Και ειδικά για ένα 60 λεπτό η ομάδα έκρυψε το τόπι. Έκρυψε την μπάλα, δείγμα ότι δεν με επηρεάζει στην ψυχολογία μου το ότι δεν έπαιξα με τον Ολυμπιακό. Τους έχω! Και όταν θα κληθώ για να παίξω, γιατί αυτό πίστευαν οι παίκτες μας εκείνη την ημέρα στη Νέα Σμύρνη, στο πρώτο μάτς του κυπέλου, ότι όταν τους παίξω, όταν τους έχω, θα τους παίξω. Θα τους διαλύσω, θα τους συντρίψω. Είμαι τόσο ανώτερος. Καμία επιρροή επάνω στην ψυχολογία. Παρασκευή βράδυ γίνεται το θέμα, πάει ο Ρετόπουλος, εμφανίζεται στο σκολαρίκι, μπαμ μπαμ, ψεκάστε, τελειώστε, να πούμε σούξου μούξου, μέσα σε λίγη ώρα, καμία αναβολή. Να και ο Ρετόπουλος με συμπληρωματική που έλεγε τη μία μέρα μετά το παιχνίδι είχε γράψει ότι πέρασε μια κοπέλα που ήταν ξανθή με γαλανά μάτια, σαρκώδη 1090-60-90, κάτι βυζιά στα ουράνια, να πούμε ένα κόλλος τυτός από πέτρα, ένα φοβερό μανάρι, και κάνει τη συμπληρωματική της και λέει τελικά ήτανε κοντή, στραβή, χοντρή, αλήθωρη, χωρίς δόντια, με αυτιά σαν λαγάνες, καραφλή, κούτσενε αυτά, έτσι αλλιώς. Κάτσε φίλε, περίμενε λίγο, τι συμπληρωματική, είναι ακυρωτική, έπρεπε να πει η αξιότιμος κυρία δικαστής. Έλα εδώ Λεβέντη, έλα εδώ, εδώ λες ένα, λες, τη μία μέρα λες ολόασπρο, λευκό, και την άλλη μας λες μαύρο κατράμι πίσα, μαύρο σαν καλιακούδα. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτά θα συνέβαιναν σε μια νορμάλ, σε μια φυσιολογική χώρα, σε μια ευνομούμενη χώρα, όπου πραγματικά ο δικαστής κάθεται να δικάσει και όχι να καταδικάσει εκ των προτέρων τον τραγέλαφο. Όχι να επιβραβεύσει το θέατρο, την κοροϊδία, την υποτίμηση νοημοσύνης. Που 30.000 άνθρωποι ήταν άριστοι, άψογοι, και για μια ανοιχτή χαρτοτενία που χτύπησε μια κουκούλα και στήθηκε ένα ολόκληρο θέατρο, μια κωμωδία. Από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα. Ενώ λοιπόν πετούσαμε δύο μέρες πριν, πάμε στον Αστέρα Τρίπολης και εκεί φαίνεται ότι τα παιδιά είναι άνθρωποι. Διαφωνούμε σας που λένε, α, επαγγελματίες και πληρωμένοι και να μπουν και να πούν. Τι λέτε ρε παιδιά, τι είναι μία ρομπότ, jukebox, ρίχνω το κέρμα και παίζει τραγούδι και με πιάνουν τα κλάματα, σταμάτης Γονίδης. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Ναι, έχετε δίκιο, ναι, μοσχοπληρωμένοι τα πάντα. Πολλά λεφτά, πολλές ανέσεις, ζωάρα σε εποχές δύσκολες. Σωστό, δεν αντιλέγω. Ναι, αλλά και αυτοί όμως δεν είναι φτιαγμένοι από σάρκα. Δεν σκέφτονται. Δεν επηρεάζονται που καταλαβαίνω ότι πάνε να τους κλέψουν αυτό που με πολύ κόπο και υδρότα παίζοντας μονίμως τα κόκκινα. Και μονίμως με το άγχος μήπως τραυματίσουν, γιατί ξέρουν ότι άλλοι θα σμπροχτούν. Βλέπετε οι ΑΕΚ, τι σφυρίγματα πήρε η ΑΕΚ φέτος στο Μούχτη. Τι σφυρίγματα πήρε ο Ολυμπιακός, τι σφυρίγματα πήρε ακόμα και ο Παναθηναϊκός, τον οποίο θα πάνε σήμερα να το σώσουν. Θυμηθείτε το που σας το λέω. Θα έπρεπε να είναι ήδη στη Β' Εθνική αυτός. Απλήρωτοι οι παίχτες του δεν κατεβήκαν καν για προπόνηση. Ξεφτυλίστηκαν σε όλη την κοινωνία. Αλλά φταίει μάλλον ο Κίζας, φταίει ο Σαβίδης, φταίει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ξεκάθαρα. Βγείτε κύριε Λαφούζο, δεν σας βλέπω πουθενά. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αμέσως. Τσουπ! Βγήκατε από το λαγούμι να κάνετε τουιτάρισμα για τον φίλο σας, για τον σύμμαχό σας, για τον αγαπημένο σας σύμμαχο. Σήμερα λοιπόν στις 6 γίνεται η εκδίκαση. Ελπίδες, δεν ξέρω. Ο περισσότερος κόσμος τι εισπράττω εγώ, το έχει καταλάβει ότι έχουν στήσει ένα ωραίο θέατρο και θα το πάνε μέχρι τέλος. Μακάρι
Μακάρι, γιατί και χθες ακόμα η ΑΕΚ Ύπουλα πήγε να κάνει bullying, πήγε να επηρεάσει το όλο θέμα. Είναι στην ουσία εκβιασμός να ζητήσει την εξαίρεση του Σκουτέρ. Γιατί δεν σ' αρέσει ο Σκουτέρης, κυρία ΑΕΚ? Για ποιο λόγο, γιατί δεν κατάλαβα, αφισβητής? Παραμονή αυτό δεν επηρεάζει την απόφαση ενός δικαστή? Επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Γιατί μάλλον σας χαλάει ο Σκουτέρης, γιατί σας χαλάει? Επειδή πιθανόν θα ζητήσει ο άνθρωπος να δει και το βιντεάκι, έτσι. Να δει και τις κάμερες. Να λάβει υπόψη του και το θέμα των δηλώσεων του Κονέ. Που λέει, μας είπαν να βγουν να παίξουμε, αλλά τι μετά από τόση ώρα? Μόνοι τους τα λένε. Μολογάνε από μόνοι τους. Πει, έλα εδώ. Έλα εδώ. Όπως και, και στον άλλον. Δείχνει η κάμερα το Σάβα Θοδωρίδη να λέει, φεύγω εγώ. Γεια σας. Τον δείχνει. Παίρνει την ομάδα και φεύγει. Ό,τι άλλο έχει γίνει από εκεί μετά, άκυρο φίλε. Πήρε την ομάδα και έβγες, ναι. Τι λέει ο κανονισμός? Ότι εφόσον διακόπηκε με δική σου επαιτειότητα, αφαίρεση βαθμών, τιμωρείσαι. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, επόμενος. Άλλη υπόθεση. Ας ελπίσουμε λοιπόν σήμερα να λάβει υπόψη του ο δικαστής όλα τα υπόλοιπα. Διαχωρίζουμε, εννοείται και βλέπετε, είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στο θέμα της τιμωρίας του Ιβάν. Έγινε αυτό το λάθος, έγινε αυτό το ατόπιμα και ξέρει ότι θα τιμωρηθεί. Τι δουλειά έχει όμως στο όλο το υπόλοιπο? Ότι και καλά φάγανε τρομοκρατία οι παίκτες που γελάνε μέσα στα αποδυτήρια. Παίζουν με τα κινητά, είναι με τα βρακιά τους και γελάνε. Θα τη δει την φάση αυτή. Θα τα δει αυτά τα στιγμιότυπα. Θα τα δει. Θα πάμε σε διάλειμμα. Το χουνέρι της δεκαετίας έχει πάθει χθες η Μπαρτσελώνα, που μπαίνει κουνάμενη σενάμενη με αλαζονία. Η αλαζονία πληρώνεται. Μωρέ, εντάξει, έχουμε το 4-1. Και έχει γίνει από χθες το βράδυ φυσικά μεγάλος δώρος με το Μανολά, ο οποίος χθες ο Μανολάς πρέπει να πήρε μεταγραφή για πολύ τεράστια ομάδα. Διότι με δικό του γκολ είναι αυτό που λέμε, να βρεθείς τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο και να κάνεις και αυτό που πρέπει. Ο Μανολάς, ο οποίος ήταν, όταν έπαιζε εδώ στην Ελλάδα, ήταν κατώτερος και από τον Παπασταθόπουλο και από τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Πήγε εκεί και δούλεψε, γιατί είναι ταχύς, είναι και καλός παίκτης. Και πάρει την κεφαλιά στο τέλος, σέκος η Μπαρτσελώνα. Είδα το μάτς, παίζανε σαν κυριούλες η της Μπαρτσελώνα. Ο Μπαρτσελώνα δεν είμαι, αλλά την ομάδα την έχουμε θαυμάσει για αυτά που έχει δώσει μέσα στο γήπεδο, και τον έκανε κόμπο το Βαλβέρδε ο Ιταλός. Κόμπο το Βαλβέρδε. Δεν υπήρχε ούτε μέση, μέσα, ούτε τίποτα, τίποτα. Περπατούσαν. Σου λέει, εντάξει μωρέ, τώρα Αγκαρία. Αγκαρία, πάρτι. Η μεγάλη Λίβερπουλ, η τεράστια Λίβερπουλ, κάνει ανατροπή χθες, τους νικάει και μέσα εκεί. Και μέσα εκεί. Έχει βέβαια δίκιο να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία ο Γκουαρντιόλα. Αυτά. Μπαλάρα βέβαια, να μην ξέρεις τι να πρωτοδείς. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ξαναλέω. Σάββατο 3. Θα το λέω συνέχεια. 14 του μηνός. 3 το μεσημέρι. Είμαστε στην Καμάρα. Πάρτε τα παιδάκια σας στην πλάτη. Βγείτε με τα καρότσια. Με τα μωρά σας. Όλοι, οικογένειες, μπαμπάδες, μαμάδες, πεθερές, συμπεθέρες, συνυφάδες, μπατζανάκηδες, όλοι. Ελάτε εκεί. Πρέπει να δώσουμε μήνυμα, ηχηρό. Όχι με 1000 και 2000 ανθρώπους. Πρέπει να πλημμυρίσει η πόλη το Σάββατο. Να είμαστε εκεί. Υπενθυμίζω ότι στις 12 θα υπάρχει εκπομπή ειδική σήμερα από συνδέσμους, από παιδιά που είναι συντονιστική. Δεν ξέρω αν θα είναι και ο Χρήστος Φρακαντώνης, που είναι αδερφός και φίλος. Μακάρι να είναι, και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουν έκτακτη εκπομπή εδώ στο Λίμπερο. Χορηγούς πρώτης ώρας δεν είπα καν μπαίνοντας. Είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εξαιρετικά πράγματα. 51 χρόνια εμπειρίας. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Είναι το καφεμάγαζο. Ό,τι θέλετε, αν έχετε τώρα, ανοίγετε μαγαζί καλοκαιρινό ή έχετε εστιατόριο, καφετέρια με γρανίτες χωρίς χημικά, με σπιτικά αναψυκτικά, με εσπρέσο. Καφέ εσπρέσο βέντο υπέροχο. Μπαίνετε και στο καφεμάγαζο με z.gr να δείτε. Και πουρέδες που λένε φρούτων για smoothies. Όλα τα υπέροχα πράγματα. Φυσικά όλα στα όρθια. Με δύο μαγαζιά στη Λεωφόρο Στρατού και στην Κωνσταντινούπολος. Κορυφαία γυράδικα, κορυφαία ψητοπολία στην πόλη. Με τον πιο νόστιμο γύρο. Σας τρέχουν τα σαλάκια.
και τη σκεπαστή την περίφημη. Και σκοτόπουλο σούβλα ζουμερό, υπέροχο και σε εξαιρετικές τιμές όλα. Και βέβαια για γυαλί πουθενά αλλού, μόνο στο Μανολόπουλο. Optic Stores Μανολόπουλος, τρεις γενιές. Κάντε μια βόλτα, υπέροχο το μαγαζί. Στη Νεάπολη, στην Παναγία της Αλδάρη 22, δίπλα στον Αγιώργη, η οικογένεια, ο Μανώλης, η Τόρη, όλοι θα σας εξυπηρετήσουν με το χαμόγελο στα χείλη, με απόλυτη τεχνογνωσία, με αγάπη για τα γυαλιά, με φροντίδα για τα μάτια σας. Σας φροντίζουν σαν να είναι τα δικά τους μάτια. Εκεί. Και ηλίου και οράσεως και φακούς επαφής και τα πάντα όλα. Και τα πάντα όλα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Σήμερα είναι η μέρα μου. Σήμερα είναι η μέρα του. Πέταξα τη βέρα μου. Πέταξε τη βέρα του. Είμαι ελευθερό πουλί. Και το χαίρεται πολύ. Και μ' αρέσει πιο πολύ. 23-10-287-888. Αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμούλες, όσοι επιστρέψατε, όσοι ξυπνήσατε, όσοι είστε σε μια κατάσταση να θέλετε να μιλήσετε, μην ξεχνάτε, το ξαναλέω, δύο ημερομηνίες πολύ σημαντικές. Πρώτον, το Σάββατο 14 του μηνός, μεθαύριο, παραμεθαύριο δηλαδή, στις 3 το μεσημέρι είμαστε όλοι στην Καμάρα. Αν νιώθετε ότι όλο αυτό το έργο ήταν καλωστημένο, αν νιώθετε ότι σας κλέβουν, ότι σας προσβάλλουν, ότι σας εξαπάτησαν με όλο αυτό που στήθηκε και στα δύο μάτς με ΑΕΚ και Ολυμπιακό για να μας κλέψουν το πρωτάθλημα, τότε πρέπει να είστε εκεί. Έστω ένα πέρασμα. Δεν λέω για εσάς που έχετε θέματα, μεγαλύτερη ηλικία, κάνε ένα πέρασμα. Πρέπει να λες ότι ήσουν εκεί. Πρέπει να είναι ένα συλλαλητήριο που όμοιό του θα έχει πολύ καιρό να δει η πόλη και η Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε εκεί να πλημμυρίσουμε το κέντρο και με τις φωνές μας, με την ενέργειά μας, με το πάθος μας να δώσουμε μήνυμα σε αυτούς που νόμισαν ότι μπορούν να παίξουν με την νοημοσύνη μας. Επίσης, η άλλη ημερομηνία είναι 29 Απριλίου. Θα είμαστε έξω από τη θύρα 3 του ναού, έξω από το δεύτερο σπίτι μας, γιατί εκεί θα κάνουμε την 14η αιμοδοσία, εσίως. Ελάτε να δώσουμε αίμα στον συνάνθρωπό μας. Ελάτε να δώσουμε αίμα. 14η αιμοδοσία αθλητηρίων. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να δώσετε αίμα γιατί έχετε θέματα υγείας, ελάτε να γνωριστούμε μεταξύ μας. Όσοι δεν έχουμε γνωριστεί, ελάτε να συναντήσετε τα ζουμουσάκια και όχι μόνο τα ζουμουσάκια και τους νέους ακροατές που μπαίνουν στην παρέα μας ή που θα είναι εκεί μόνο για την αιμοδοσία. Ελάτε. Λοιπόν, σήμερα κληρώνουμε μέσα από τα τηλέφωνα. Γιατί πάμε τώρα να πάρουμε τις γραμμές. Σακούλα κρέατα. Είναι τα δύο κορυφαία κρεοπολία στην πόλη. Όποιος πήγε, έκλειψε τα δάχτυλά του. Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125. Εκλεκτά όλα. Και κοτονοστιμιές και κρεατικά. Τα πάντα όλα. Υπέροχα. Μια τέτοια σακούλα τα κρέατα ενός μήνα κληρώνουμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Μου λέτε απλά εσείς το όνομά σας και τα τρία τελευταία ψηφία και σας βασμάνω να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σήμερα σε φταί. Δεν λέω ποιος γιατί ξέρετε η απάντηση. Είναι πληρωμένη. Καλημέρα σας! Καλώς το παιδί! Γιατί να μην πείτε ποιος. Γιατί να πούμε. Αγόρι μου, θα είσαι σήμερα το μεσημέρι? Ναι, μετά τη μία θα είμαι και μέχρι τις 3 το πιο πιθανό είναι να πάει η εκπομπή. Είμαι βέβαιος. Απλά εμείς λέμε 12-2, αλλά αυτά τα πράγματα, ναι, ξέρεις, δεν έχουν ούτε όριο, ούτε... Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να κρατήσει περισσότερο. Για να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Ξέρω ότι ο κόσμος, ειδικά του ΠΑΟΚ, έχει κουραστεί. Δηλαδή έχει, πιστεύω, τα τελευταία 25-30 χρόνια, άμα ξεκινήσει από το γαλακτερό, ας πούμε, ακόμη και για τα πιο αυτονόητα, πρέπει να βγει στο δρόμο. Ξέρουμε ότι είναι η εποχή δύσκολη και ότι ο κόσμος δεν βγαίνει για πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι. Αλλά, παιδί μου, πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό είναι η διασκέδασή μας, είναι κάτι ακριβώς που αγαπάμε, είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Η ζωή μας είναι... Και το κυριότερο, Κωστή, είναι ότι εγώ πιστεύω, θα μιλήσω μόνο για μένα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει και για πολλούς, ότι αν θα ήθελα να βγω στον δρόμο, θα ήθελα μόνο κάτω από τη σημαία του ΠΑΟΚ να βγω. Και κανένας κόμματος. Φυσικά. Εννοείται. Εννοείται, το συζητάμε καν για κόμμα. Δεν το συζητάμε καν. Αυτό που προσπαθούμε να εξηγήσουμε, Χρήστο μου, είναι ότι αυτό είναι η οικογένειά μας. Είναι αυτό που παραλάβαμε από τους γονείς μας. Είναι οι παραδόσεις μας. Είναι οι αξίες μας. Δεν είναι 11 τύποι με κοντά σορτσάκια και καλτσούλες που κυνηγάνε ένα πετσί. Όποιος το βλέπει έτσι. Δεν θέλω καν, κουράστηκα κιόλας στα 47 μου, να μπαίνω στη διαδικασία να εξηγήσω.
Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, τότε είναι σε άλλο δρόμο, ρε παιδί μου. Είναι παράλληλη γραμμή, δεν μπορούμε να συναντηθούμε. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία. Δεν χρειάζεται κιόλας να προσπαθούμε να το πείσουμε. Έγινε. Εφόσον το βλέπεις εσύ έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ απόσπαστο μέρος και πολύ σημαντικό όλου μας του βίου, όλη μας της ζωής. Έτσι, αυτό που μεταδίδουμε στα παιδιά μας, που πήραμε εμείς από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας. Αν δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι, οκ. Okay, εντάξει. Να κάνουμε, δηλαδή. Απλά Κωστή πρέπει να δώσουμε μια απάντηση γιατί ο πόλεμος βλέπεις ότι είναι πόσο βρώμικος. Δες σήμερα το πρωτοσέλιδο της Live που ναι, έχει ναι. Πρωτοσέλιδο τον Ιβάν Σαββίδη και απέναντι τον Αραφούζο και ουσιαστικά θέλει να βάλει και τον Παναθηναϊκό απέναντι στον ΠΑΟ, τον κόσμο του, ότι αν ο Παναθηναϊκός δηλαδή δεν περάσει αυτό το πραξικόπημα που πάνε να κάνουν σήμερα ενώ έχει περάσει η χρονική περίοδος η ισχύος του νόμου να την αλλάξουν μετά και μέσα στη μεσούσεις της περίοδου να πάνε και ναι. Να κάνουν μέγα σκάνδαλο για να σωθεί ποιος αυτός ο οποίος έχει τους πολυεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες είτε μικρομέτοχους είτε μεγαλομέτοχους και έχει πιστολιά σε όλη την κοινωνία. Τους 10 Αμπράμοβιτς που έλεγε ακριβώς ο Γιαννόπουλος. 10 μικροί Αμπράμοβιτς. Λοιπόν. Και βλέπεις ότι τώρα προσπαθούν να πούνε ότι αν τυχόν δεν περάσει αυτό το πράγμα υπεύθυνος είναι ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟ. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα ρε παιδί μου έχει ξεπεράσει τα όρια της αλληλεγγύης. Όπως και αυτό το πράγμα που κάνει η ΑΕΚ, εγώ αν έβγαιναν και αντρικά λέγανε ότι αφού έκανε το λάθος ο Σαββίδης και μπήκε, πες με την εικόνα με το όπλο, βρήκαμε την ευκαιρία να το κλέψουμε το πρωτάθλημα. Όχι, θα προέτρεπα τον ΠΑΟΚ να μην κάνει καν ένσταση. Ναι. Αλλά αυτή όχι, την αλήθεια το πανηγυρίζουν που τρομάξαμε, φοβηθήκαμε και όλο αυτό το παραμύθι είναι μεγάλη ξεφτύλα και πρέπει ο ΠΑΟΚ να το κυνηγήσει μέχρι τέλους. Ακριβώς. Αυτά, Κωστή μου. Ακριβώς. Σας περιμένουμε με ανυπομονησία και μπράβο στο Λίμπερο που ανοίγει τις φύρες του, παρέχει το χρόνο. Έτσι, πέρα από τις κανονικές εκπομπές να υπάρξουν έκτακτες γιατί είναι πολύ σημαντικός ο λόγος και ο σκοπός είναι. Είμαι βέβαιος, ακούσουμε υπέροχα πράγματα από εσάς. Η ανακοίνωση, δεν ξέρω το παιδί που τη συνέταξε, που την έγραψε. Ναι, είναι από τις πιο παθιασμένες, από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες ανακοινώσεις που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Με αναφορές στο παρελθόν, με αναφορές με επίκλειστο συνέστημα, με περιγραφή των γεγονότων, με λόγο στρωτό, χωρίς κραυγές, χωρίς αλλαλαγμούς. Πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση. Κωστή, πάρα έχει πολύ. Τεράστιο μας δυναμικό ο συνδεσμιακός χώρος του ΠΑΟΚ. Απλά θέλουν όλοι λίγο να τους δοθεί ο χώρος. Αυτό. Και δεν χρειάζεται να, ειδικά μέσα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, να τις υποτιμάμε. Αλίμονο. Αυτά. Αλίμονο. Να είσαι καλά, έγινε χριστάρα μου. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. 2310-287, μην παίρνετε 23, 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Άντε ρε Κωστάκη, εκπομπή έκανες, τελείωσε. Έλα γοράκι μου, έλα. Μούσια βγάλαμε. Μούσια, σαν τον μια φορά και ένα καιρό ήταν ο άνθρωπος, θυμάσαι, ο μαέστρος να πούμε. Ναι. Για πες. Τι γίνεται. Καλά αδερφέ. Πώς πάνε τα πράγματα, καλά. Περιμένουμε σήμερα. Περιμένουμε σήμερα, είναι τι ώρα? 6 είναι η εκδίκαση τώρα. Τι ώρα θα... δεν ξέρω αν θα βγει σήμερα η απόφαση, δεν νομίζω. Άντε να δούμε, άντε γιατί. Ό,τι, δηλαδή, αν δεν μας δικαιώσουν, δεν θα την κλειτώσουν. Εγώ αυτό λέω. Τι να πω. Δηλαδή, φοβούνται, το έχουν καταλάβει, φοβούνται. Αλλά φοβούνται αυτό, το 100%, μεγάλο ΠΑΟΚ. 100%, αυτό ήτανε. Μπες και αντιμετώπισε με μέσα στο γήπεδο. Έχασες 1-0 μέσα στο γήπεδο. Έχασες τον γκολ του Βαρέλα, τέλος, είναι εκεί, πεντακάθαρο. Τέλος, ναι. Καλύπτε το παίξι από τον Μπακασέτα, το δείχνουν οι φωτογραφίες, το δείχνουν τα βίντεο. Οι παίχτες δεν υπάρχει κανένας λόγος να τρομοκρατηθούν. Είναι εκκλησία το γήπεδο. Μπαίνει μέσα και παίζει η ΑΕΚ τα τελευταία λεπτά. Αυτό πρέπει να γίνει. Ναι, φοβούνται, τέλειωσε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πες ρε φίλε, φοβάμαι, δεν θέλω να παίξω, έχασα. Τέλος. Δεν είναι ότι φοβούνται το συγκεκριμένο ματς μόνο. Φοβούνται τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, φοβούνται τον Ιβάν. Όλο αυτό, φίλε. Και βρήκαν τον Ιβάν τώρα να κάνουν. Πάτησαν επάνω στην εικόνα αυτή, το είπαμε. Εντάξει. Τι να πεις. Εμείς είμαστε πρωταθλητές. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουν οι παίχτες. Μέχρι τέλους δηλαδή τα 4 παιχνίδια. Με αυτό μπήκε και τους είπε η Γκοτζαρόβα μέσα και τους είπε: να ξέρετε ότι θα αμυφθείτε σαν να είστε πρωταθλητές. Δηλαδή ο Ιβάν τους διαμήνυσε ότι μέσα στο γήπεδο, αν βαθμολογικά, χωρίς αφαιρέσεις και τέτοια, ή έχετε τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, θα αμυφθείτε με πριν πρωταθλήματος. Και στην αυτό, φίλε. Αυτό.
Αυτό. Πάρτε τα μάτς να δείξετε μέχρι τέλους. Και ας λένε μετά ότι αφαίρεσαν και το πήραν στα δικαστήρια. Εμείς πρέπει όμως 4 μάτς. Πανιόνιο, Ξάνθη, Παναθηναϊκό, Πλατανιά. Πρέπει να κάνουμε 4 νίκες. Έχουμε και το κύπελο. Φυσικά. 18 Απριλίου. Έχουμε... Τετάρτη. 18 είναι, άρα την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη είναι. Εκεί εντάξει, να παίξουμε κανονικά, δεν είναι να υποτιμήσουμε τον Πανιόνιο. Όχι, όχι. Όχι, είδε τι έπαθε χθε η Μπαρτσελόνα. Πρόσεχε η Μπαρτσελόνα, φίλε. Όχι. Μπήκε μέσα με ψηλή μύτη. Εγώ σήμερα το πρωί το έμαθα. Σήμερα το πρωί. Πού να δει και το μάτς. Φαντάσματα, φίλε. Ντίβε. Μπήκανε μέσα. Τι να σου πω. Δεν περίμενε τέτοια αντιμετώπιση. Δηλαδή, γιατί να βγουν. Εντάξει, έχουμε το 4-1. Έτρεχαν τη Ρώμα οι παίχτε. Σα σκυλιά λυσασμένα, αυτό. Φίλε. Σα σκυλιά μέσα στο γήπεδο έτρεχαν. Αυτό ακριβώς. Βάλε με και στην κλήρωση. Πες μου λίγο. 9-15. Πες μου και το μικρό. Από και Δημήτρης. Δημήτρης. Έγινε Δημήτρη. Έγινε. Να σε καλά. Ζουμουσούρε, μόνο ρε φίλε. Φιλιά. Γεια. Δεν εξής, τώρα σε κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. 23-10. 2-87. 888, ξαναλέω, κληρώνουμε τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Τα κρέατα ενός μήνα εσείς επιλέγετε εκλεκτά όλα, εκλεκτότατα όλα. Σήμερα λοιπόν θα πάνε, τα μαγείρεψαν από εδώ, τα μαγείρεψαν από εκεί και θα πάνε να σώσουν τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για σκάνδαλο 50ετίας. Για το ίδιο πράγμα πέρσι έριξε τον Ηρακλή, φέτος θα πάνε τον Παναθηναϊκό να τον σώσουν, να μείνει στην κατηγορία. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνατε. Δόξα τω Θεώ, χαμήλωσε σε παρακαλώ το ραδιόφωνο σου για να μην μικροφωνίζει, νίζει. Νίζει. Τέλεια. Θα είμαι και εγώ στη συγκέντρωση, θα πάρω τον εγγονό μου και θα πάω συγκέντρωση για τον ΠΑΟΚ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και θέλω να με βάλεις και στην κλήρωση. Πες μου λίγο. Χαρά σε 5-18. Χαρά σε 5-18. Έχεις εγγονάκι, είσαι τόσο μεγάλη. Που έχεις και εγγόνια. Εντάξει, σε μια ηλικία που θα μπορούσε να έχω εγγονάκι. Μπράβο, μπράβο, να το χαίρεσαι, να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ, έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Με όμορφο τρόπο, με ειρηνικό. Τρεις γενιές, έτσι, θα πάρουμε τα παιδιά μας, όσοι έχουμε παιδιά, όσοι έχουμε εγγόνια, να πάμε εκεί. Απλά με την παρουσία μας θα είναι πιο οργανωμένο, θα έχει εξέδρα, θα εκφωνηθούν κάποια πράγματα. Την άλλη φορά έγινε πολύ γρήγορα, πολύ βιαστικά, πολύ πιο αυθόρμητα. Τώρα πρέπει να είναι οργανωμένα και να πλημμυρίσουμε την καμάρα, το χώρο, το κέντρο με όμορφο τρόπο. Να δείξουμε ότι όλο αυτό που έγινε μας έχει πάρα πολύ κινητοποιήσει και μας έχει ενοχλήσει και πρέπει να αντιδράσουμε. Απλά έτσι, πράγματα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Γεια σου, χαρά μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, τι να πω εγώ τώρα. Βασικά για την κλήρωση πήρα κιόλας, να πω. Να πες και ό,τι θέλεις εκτός από την κλήρωση. Πες μας τα ταρό, πες μας τα ζώδια, πες μας ένα τραγούδι, αλήθεια, κάτι. Η αλήθεια είναι εγώ από την άλλη πλευρά. Είσαι από την άλλη, τι είσαι, εκτζής. Δηλαδή, ΑΕΚ. ΑΕΚ, ωραία. Το όνομά σου, το όνομά σου. Μανώλης. Μανώλη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Για πες. Στα ίσια θα σε ρωτήσω. Για πες. Αυτό που έγινε, εσένα σου αρέσει? Εννοείται όχι, έτσι. Εννοείται όχι. Μπράβο. Εννοείται γι' αυτό όχι. Λέω υπάρχουν και οι ΑΕΚτζίδες, οι οποίοι νιώθουν, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό δεν συνάδει με την ιστορία της ομάδας τους. Είναι αυτό που έχει κάνει ακριβώς ο Ολυμπιακός με τον Βάλνερ, που είναι μια κλοπή πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Και συμφωνώ, τώρα συμφωνώ. Θα πρέπει να υπάρχουν και ΑΕΚτζίδες που νιώθουν, παιδί μου, ότι εδώ πέρα είδαμε τι έγινε αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν μπορεί όλοι να είναι. Γιατί βλέπω μια πρεμούρα από τους περισσότερους, φίλε, συνοπαδούς σου, να το πανηγυρίσουν κιόλας. Δεν συνέβη και τίποτα. Και είμαστε γραφικοί, εμείς φωνάζουμε. Υπήρχε περίπτωση εμείς, σαν ΠΑΟΚ, να πάρουμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα στα χαρτιά και να βγει έστω και ένας να το πανηγυρίσει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε. Εντάξει, σε τιμά αυτό τουλάχιστον. Μπράβο σου. Πες μου λίγο όνομα να σε βάλω και στην κλήρωση. Μανώλης 748. Μανώλης 748. Έγινε, ρε Μανώλη. Να σε καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Αυτό ρωτάω. Και έξω. ΑΕΚτζής χθες, στο πατρικό μου, στην Τούμπα. Το βρίσκω πάνω στη Λαμπράκη. Ω, πού είσαι, λέει. Χαιρέτα τον πρωταθλητή. Φύγε από μπροστά, ρε. Φύγε από μπροστά, ρε. Μην με φουρκίζε. Άσε με, είμαστε. Είναι τσιτωμένα τα νεύρα μας. Λέει, τι, γιατί, το χαίρεσαι ρε αυτό το πράγμα?
Λέει γιατί οι άλλοι τι κάνουν. Α, οι άλλοι. Και οι άλλοι, ρε. Ο Ολυμπιακός λέει γιατί. Α, έγινες γάβρο, έγινες ο γάβρος με τα κυτρινό μαύρα. Αν νιώθεις έτσι, με γεια σου, με χαρά σου, φίλε. Εγώ θα σου γυρίσω τα μυαλά. Μπράβο σου λέω. Συγχαρητήρια, να το χαίρεσαι. Βάλ το στην τροπαιοθήκη σου. Βάλ το όπου εσύ γουστάρεις. Βάλ το όπου βολεύεσαι, ρε παιδί μου. Βάλ το, εγώ σκέφτομαι διάφορα μέρη μπορεί να το βάλεις. Γιατί λέει, είσαι επιθετικός. Εγώ είμαι επιθετικός. Εγώ λίμπερο έπαιζα. Και δεξί μπακ. Εσύ είσαι επιθετικός. Ούτε προς παιδιά, κουράστηκα να προσπαθώ τώρα τον καθένα να του γυρίσουμε το μυαλό, να, του, να προσπαθήσουμε να τον, να τον πείσουμε για το αυτονόητο. Ότι δεν υπήρξε καμία τρομοκρατία, ότι το γήπεδο ήταν εκκλησία, ότι έπρεπε να πεις να παίξεις, ότι πάτησες πάνω στο λάθος που βγήκε τον Μπουφάν. Δεν έβγαλε κανένα πιστόλι. Αυτό είναι το, η μόνιμη εποδός. Α, μπήκε ο άλλος, λέμε τον πιστόλι μέσα να καθαρίσει τον κόσμο. Σιγάρε! Ο στιγερός δολοφόνος. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου, Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Χρόνια πολλά σας ανέστη με υγεία, φιλαράκι. Σε ευχαριστώ. Αληθώς ο κύριος. Αληθώς. Για την κλήρωση, Κώστα. Πες μου λίγο. Το 1092 τελευταίο. 1092. 1092. 1092. 092 δηλαδή, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, Κυριάκος. Κυριάκος. Ευχαριστώ. Στείλα ευχές που αλλού θέλεις. Πες να μην σε πιάσεις μόνο με το νούμερο και το όνομα. Πες τι άλλο θες. Τι να πω ρε Κώστα, γελάει ο κόσμος. Γελάει το παρδανό κατσίκι. Ελλάδα, γελάει, βασικά εντάξει εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚΑ, δεν έχει σημασία, το ποδόσφαιρο μας αρέσει, είναι ένα άθλημα που το αγαπάμε, το είδαμε χθες στην πραγματική του εικόνα. Φοβερό, φοβερό. Ποιο μάτς είδες από τα δύο? Αυτό 1-0. Βασικά και τα δύο. Και τα δύο. Έτσι. Κλεφτά, έτσι πάμε και στα δύο. Ναι, δηλαδή να λες τώρα να έχω μάτια να. Και λες τώρα γιατί αυτοί να παίζουν έτσι και εμείς να μην έχουμε. Ενώ είναι το ίδιο άθλημα, στον ίδιο χώρο, στο χόρτο, 11 από εδώ, 11 από εκεί. Ναι, όλα τα ίδια, εμάς γιατί να είναι κάτι διαφορετικό. Απλά. Έγινε ρε Κυριάκο. Αυτά είναι. Να σε καλά. Να σε καλά. Σας βάζω και εσάς στην κλήρωση όλους. Πάμε, μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα, μαέστρο. Δύο. Έλα, Κωστή, έλα. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την είναι. Ευχαριστώ για το κορίτσι. Ε, τι είναι, τι, λοιπόν, έτσι είναι. Κωστή μου, άκου. Ναι. Άκου, Κωστή μου. Θα σου πω μια φράση μόνο που λέει ο λαός. Ναι. Ο λαός λέει που είναι ακριβώς για αυτούς. Λουκούμι τους ήρθε. 100%. Αυτή είναι η φράση. Λουκούμι, 100%. Λουκούμι τους ήρθε. 100%. Δηλαδή, στον ουρανό το γύρευαν, στη γη το βρήκαν. Φυσικά. Δεν ξέρω αν ψάχναν για κάτι άλλο. Θα ψάχναν για κάτι. Το θέμα είναι αυτό το συγκεκριμένο τους ήρθε λουκούμι. 100%. Επικοινωνιακά, αυτή δικαστικά. Είναι η, αυτή είναι η έκφραση. 100%. Τώρα το θέμα λουκούμι, άλλοι το βρίσκουν, είναι να το πούμε soft. Πιο ηθική, πιο τίμη και δεν το δέχονται όπως το παιδί πριν που μίλησε και μπράβο του. Φυσικά, και άλλοι είναι πιο... Με λιγότερη συνείδηση και δεν βαριέσαι τα λεφτά να πάρουμε και να λέμε ότι έχουμε και αντίδρο να κάνουμε το κομμάτι μας. Okay. Είναι όπως το παίρνει ο καθένας. Είναι... Αλλά λουκούμι τους ήρθε όμως. Είναι και το εξής. Είναι συνειδησιακά τι πρεσβεύει ο καθένας. Πού τελειώνουν οι αρχές σου και αρχίζει η δίψα για την κούπα. Υπάρχει κάποιος φραγμός. Υπάρχει ένα όριο. Εμείς σε κάθε παιχνίδι που υπάρχει μια αμφιβολία και αλλαγή. Κάνουμε μόνοι μας και το λέμε την άλλη μέρα! Μόνοι μας! Την άλλη μέρα αρχίζουμε, βρε παιδιά! Ήταν έτσι. Μόνοι μας! Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο να το κάνει αυτό. Δεν υπάρχει ακόμα, μόνο εμείς το κάνουμε. Ακόμα και μέσα στην τούρλα της χαράς, της κατάκτησης κυπέλου μετά από τόσα χρόνια, είχαμε την ευθύτητα, είχαμε την ειλικρίνεια, την εντυμότητα να βγούμε και να πούμε παιδιά, τον γκολ είναι ναι, ήταν offside. Λίγο, αλλά ήταν offside! Ναι, άσχετα δεν μας δώσαν πέναλτι, δεν έχει σημασία. Πριν έχει γίνει κεφαλοκλείδωμα και το θάψανε. Ακριβώς. Ναι, θα πούμε για το ψέ, πες και τον Κρέσπο τον κρεμίζει κάτω σαν να είναι ελληνορωμαϊκή, σαν να είναι σε αγώνα πάλης, αλλά βγαίνουμε και το λέμε μόνοι μας. Μα η ερώτηση που κάνω σε όλους είναι εξής που θέτω μάλλον, να μην λέω τη λέξη. Κάνω διακοπές, θέτω ερωτήσεις και λέω, υπήρχε περίπτωση, έστω και ένας παοκτσής, πέρα από το στιγμίο της καζούρας για να τους πικάρει, να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά, στα δικαστήρια, να βγούμε στο Λευκό Πύργο, να στήσουμε φιέστες. Υπήρχε περίπτωση. Ποτέ! Θα τους καθαρίσουμε. Μόνοι μας θα λέγαμε! Εδώ σε ένα ανύποπτο παιχνίδι, με ένα οποιοδήποτε, μια οποιοδήποτε μικρή ομάδα, όταν μας δίνανε γκολ, ας πούμε, που υποτίθεται δεν έπρεπε να το πάρουμε, αρρωσταίναμε. Ακριβώς. Όπως το πες, αρρωσταίναμε. Θα αρρωσταίναμε. Και ρωτώ λοιπόν, αυτό το λερωμένο που χύθηκε κάτω το γάλα, το γλύφισε από το πάτωμα? Εγώ δεν το γλύφω. Αυτοί το γλύφουν. Λοιπόν, το γλύφουν και πανηγυρίζουν κιόλας τι νόστιμο που είναι. Εμείς όχι. Εντάξει, δεν φαίνεται ποιοι φοράν παντελόνια και ποιοι όχι.
Και είναι παντελονάτη και ποιο. Έγινε. Φαίνεται. Λοιπόν, βάλε με και εμένα 3.38. 3.38. Έγινε. Έβη, φιλιά. Έβη, ναι, σε κατάλαβα. Ναι. Ναι. Okay, έγινε. Άδει, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Α, πρέπει να πάμε διάλειμμα, μαέστρο. Να πάμε διάλειμμα. Ού, τι, έχει γραμμές ακόμα. Μιλά, μην τον κλείνεις τον άνθρωπο. Δύο, ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά, είπα. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη. Το όνομά σου? Γιώργος από Σέρες. Γεια σου ρε Γιώργο. Το μόνο που έχω να πω, να εκφράσω, μεγάλη στεναχώρια, πάρα πάρα πολύ. Έχω στεναχωρηθεί με την υπόθεση, με την περίπτωση, με τον ΠΑΟΚ. Ναι. 50 χρόνια ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι. Πόσο χρονών είσαι, πόσο χρονών είσαι? 68. 68, ε. Λοιπόν, από μάλιστα. Το... Τα έχει ζήσει όλα 69, αυτά. 69, γνώρισα το Φουντουκίρι, από τότε έγινα. Και του Παπαδόπουλου στην Τερμπάκη ήταν αυτή, στην ναι. Αντιγονιδόν εκεί πέρα από τότε. Και το πόσο όλοι έχω λυπηθεί, πάντως ντρέπομαι, ντροπή τους, ντροπή. Για ΑΕΚ και για Ολυμπιακό. Ναι. Τι να πω. Το πόσο εγώ σαν άνθρωπος αυτή την ηλικία έχω, νιώθω τύψεις. Πόσο έχω συναχωρηθεί, είναι άλλο πράγμα. Είχα πάρει και από Γερμανία μια φορά, διότι είχα χάσει στην αρένα, αλλά δεν σε πρόλαβα, είπα λέω δώσεις χαιρετίσματος στον άνθρωπο. Να σε καλά, να σε καλά άνθρωπο. Πάντως, το μόνο πράγμα που έχω αγχωθεί, σκέπτομαι τώρα η απόφαση το τι θα γίνει, μπαγλαμάδες, οι πούστιες. Εντάξει. Το καταλάβαμε το νόημά σου. Το καταλάβαμε. Υπάρχει οργή, υπάρχει στενοχώρια, έχεις δίκιο. Είσαι ένας άνθρωπος μιας ηλικίας, οι μεγαλύτεροι τα έχουν ζήσει. Και ένα πράγμα θέλω να σας πω, εγώ μου επιτρέπετε, που είμαι πολύ μικρότερος, μπορούσα να είμαι γιος σας και εγγονός σας, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Πέρα από τη στεναχώρια, το αμέσως επόμενο συνέστημα που πρέπει να βγει είναι περηφάνεια για την ομάδα, για το σύλλογο, περηφάνεια για όλο αυτό. Φάνηκε για μία ακόμα φορά ποιοι προσπαθούν μέσα στο γήπεδο, ποιοι είναι εντάξει, ποιοι είναι έντιμοι και ποιοι προσπαθούν με άλλα μέσα. Αυτό που γίνεται τόσα χρόνια, απλά τώρα έγινε απροκάλυπτα. Έγινε σχεδιασμένα, έγινε προσχεδιασμένα. Το φωνάζαμε τις εκπομπές εκείνες πριν από τα μάτς με Γιάννενα, με Πανετολικό. Θυμάστε, έλεγα, προσέξτε, αν περάσουμε από αυτές τις δύο έδρες, θα κοιτάξουν με άλλους τρόπους να μας αφαιρέσουν βαθμούς. Για μια ανοιχτή χαρτοσακούλα, χαρτοτενία και στην κουκούλα, για ένα περιστατικό που είδαμε. Το τι έγινε, από τι ξεκίνησαν όλα. Ο Ολυμπιακός το ξεκίνησε και η ΑΕΚ πάτησε πάνω εκεί μετά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την κυρία Ρίνα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Κυρία Ρίνα μου. Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι. Έχω ένα κουτί ξύλινο που έχει φτιάξει ο Κυρδιονύσης δικό σου. Εντάξει, δώσ' άλλο, δεν πειράζει. Τι λες, καλέ. Γράφει επάνω για αφιέρωση. Στην κυρία Ρίνα με αγάπη και τέτοια. Τι δώσ' το αλλού. Το κουβαλάω, το έχω βάλει στα κλειδιά μου, μπρελόκ το έχω, πάνω μου το έχω. Εντάξει. Όταν θα όποτε μπορέσεις θα έρθεις. Έχω τη διεύθυνσή σου και τα ρόλα. Εγώ και εγώ έχω μεγάλα προβλήματα, Κωστή μου. Η αδερφή μου έχει ένα μήνα, δεύτερο μήνα στην κλινική, τώρα είναι στο κέντρο αποκατάστασης υγείας. Περαστικά να είναι, κυρία Ρίνα. Κάθε μέρα, μαύρη μέρα, κάθε μέρα πάνε, έλα, αδερφός μου έρχεται από το χωριό, με πάει με τα μάξια, με φέρνει. Εγώ μόνη μου είμαι σε κάτσα και εγώ δεν είμαι καλά. Αλλά το πέσιμο που έκανε μέσα στο σπίτι έσπασε το πόδι της και το γομφό της εδώ που δεν κουνιέται καθόλου. Περαστικά, γρήγορα να σταθείς τα πόδια της. Πολύ αλλά ένα δόξα το Θεό, πήγαμε στην Ανάσταση, ήρθε αδελφός μου. Πηγαίνουμε, τη βλέπουμε. Δεν χάνουμε το κουράγιο μας, χάνουμε το κουράγιο μας. Την Παοκάρα την αγαπάω πάρα πολύ. Όπου και να είμαι, πρέπει να έρθω να τη βλέπω. Κυραρίνα μου, πάρε κουράγιο από τον ΠΑΟΚ. Αυτό όπως κάνεις τόσα χρόνια. Αυτό είναι. Τώρα μας κάνανε πολλά πράγματα τέλος πάντων. Αυτά που έκαναν και ο Ολυμπιακός και ο άλλος ο Παναθηναϊκός, ο δίθεν φίλος του Ιβάν. Καλά. Κατάλαβες, μεγάλη φιλία. Είναι και μέχρι δηλαδή αυτό που κάναν το. Εγώ το ΠΑΟΚ το είδα το κολ πολλές φορές. Είναι πραγματικό κολ αυτό που πήγε εκεί. Φυσικά. Μα δεν είναι μόνο ότι πηδάει πάνω από την μπάλα ο Μαουρίσιο και είναι πίσω από τον τερματοφύλακα. Δεν επηρεάζει, δεν το βλέπει καν ο Μπάρκας. Είναι και από μια κάμερα, από μια φωτογραφία, από ένα βιντεάκι που τραβήχθηκε από τη θύρα 4, που ο Μπακασέτας που είναι μπροστά στον Μπίσεσβερ που εκτελεί το κόρνερ, καλύπτει πεντακάθαρα.
τον παίκτη. Πεντακάθαρα είναι το πιο γνησιότερο γκολ. 100%. Κι όμως... 100%. Αλλά είναι δηλαδή μεγάλη κακία. Δεν τον θέλουν τον ΠΑΟΚ. Όπως δεν το λες. Θέλουν η Θεσσαλονίκη να πάει μπροστά. Να πάρει το. Μόνο να το αυτό. Παίρνει η Αθήνα το πρωτάθλημα. Αυτό. Όσο είμαστε τρίτο, τέταρτο, πέμπτη, είμαστε συμπαθείς. Βεβαίως. Ήθελα να είμαστε δυνατοί και καλά. Ντεμεκ. Μόλις γίναμε δυνατοί. Σήμερα γίνεται η εκδίκαση της έφεσης. Για την απόφαση που βγήκε σήμερα. Ναι, ναι. Μακάρι να πάρει ο ΠΑΟΚ μπρος και τώρα πάλι κόψανε, δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Πάλι, δεν θα πηγαίνει. Τρεις αγωνιστικές και κλεισμένων, αφαίρεση βαθμών με τη μείον τρεις, μείον δύο για τον χρόνο. Α, 10 αγώνες θα έχουμε παίξει χωρίς, είναι που ο ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ναι, να λέμε τώρα. Ο Χαλήφης, ο νέος Χαλήφης, γελάει ο κάθε επικραμμένος. Τέλος πάντων. Πυραρίνα μου, περαστικά. Έχουμε ο κύριος Ιβάν το μόνο λάθος που έκανε, δεν έπρεπε και το παστό. Αυτό να το δείξει. Τι να κάνουμε. Αυτό έγινε ήταν. Αυτό. Εκεί βρήκαν τώρα το πάτημα. Εκεί, αλλά αυτό. Ο Ιβάν, ό,τι και αν έκανε, η ομάδα δεν έκανε τίποτα κακό. Δεν πρέπει την ομάδα, αν υπάρχει τέλος πάντων Έλληνικη, αυτός που κάνει κουμάντο στις ομάδες. Ναι. Είναι και Θεσσαλονικιός νομίζω. Αν είναι, πρέπει να βρει το δίκαιο. Άλλο η ομάδα, άλλο το αφεντικό. Ναι. Έγινε, κύριε Αρίνα μου. Σωστά μιλάς. Άντε, σωστά, όπως πάντα. Σε φιλώ. Περαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά θα πάνε. Γεια σου, κύριε Αρίνα μου. Πολλά χρόνια ακροάτρια, φίλε. Χρήστο. Πολλά. Και πάντα, φίλε, μέσα στην απλότητά της, μέσα στην αγνότητά της, λέει αυτό που σκεφτόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, αργήσαμε για το διάλειμμα. Βγαίνω. Μην ξεχνάτε, κληρώνουμε σήμερα κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελο στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125. Έχω μόλις 1, 2, 3, 4, 5. Μπαίνετε στην κλήρωση για να στείλω έναν από εσάς εκεί. Τα κρέατα ενός μήνα. Πάμε διάλειμμα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Είναι το καφεμάγαζο. Ό,τι θέλετε από σπιτικά, αναψυκτικά, από καλοκαιρινές γρανίτες χωρίς χημικά για τα μαγαζιά, για την καφετέρια σας, για τον beach bar κτλ. Επαγγελματίες. Φυσικά Μανολόπουλος γυαλί. Φακός επαφής. Οράσιος γυαλί. Ηλίου γυαλί. Τα πάντα όλα στο Optic Stores Μανολόπουλος. Στην Νεάπολη και βέβαια όλα στα όρθια και στη Λεωφόρο Στρατού και στην Κωνσταντινούπολης και σκεπαστές και ζουμερό κοτόπουλο σούβλας και γύρος εκλεκτός. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Για να δεις τον πειρασμό, ό,τι πιστό δέχομαι και θα σε έχω σαν μωρό. Κουπεφέ, κουπεφέ, για να δεις τον πειρασμό. Καλημέρα, θα ήθελα ένα μπουφάν χοντρό, πολύ χοντρό, με πούπουλο χοντρό. Θέλετε με πούπουλο χήνας? Ναι, με χοντρό πούπουλο, χοντρής χήνας, χοντρό μπουφάν, πολύ χοντρό. Για τα χιόνια το θέλετε? Όχι, για το σαλόνι. Knauf, συστήματα θερμομόνωσης για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Knauf, η οικοδομή αλλάζει. Κάθε μέρα ψάχνουμε κάτι που θα μας εμπνεύσει να γίνουμε πιο δυνατοί, πιο έξυπνοι, πιο χαρούμενοι. Ψάχνουμε κάτι για να γίνουμε καλύτεροι φίλοι, σύντροφοι, εραστές, ταξιδιώτες. Ψάχνουμε κάτι για να σκεφτόμαστε περισσότερο, να γελάμε πιο δυνατά, να νιώθουμε ζωντανοί, να ονειρευόμαστε. Κάτι που θα σημαίνει περισσότερα, κάτι που θα μας κάνει κλικ. idaily.gr. Τα νέα της ημέρας και ό,τι σου κάνει κλικ. Μακεδονία και Θεσσαλία. Δύο μεγάλοι οικονομικοί πυλώνες της χώρας. Και η NetTrans, η μεταφορική εταιρεία που ενώνει τη Μακεδονία με τη Θεσσαλία. NetTrans. Μεταφέρεις τα πάντα από Θεσσαλονίκη απευθείας σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο και Σποράδες. NetTrans. Υπηρεσίες logistics, μεταφοράς, μετακόμισης με αμπαλάζ οικοσυσκευών, με στόλο ιδιόκτητων φορτηγών και γερανό. NetTrans Rigaki Group Company. Με τρία γραφεία. Σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Βόλο. Διεύθυνση 4ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου. Τηλέφωνο 2310-574-766 και στο net.pavlatrans.gr. 20 χρόνια Opticon Express. 20 λόγοι να μας επισκεφτείτε. Εμπειρία. Εξυπηρέτηση. Ποιότητα. Τιμές. Ποικιλία. Θέλεις να ανακαλύψεις τους υπόλοιπους? Εύκολο. Με μία επίσκεψη στα Opticon Express. Παύλου Μελά 11 Κέντρο. 26 Οκτωβρίου 28 Δικαστήρια. Πολυτεχνείου 23 Ευκαρπία. Πόρτο Καράς. 20 χρόνια Opticon Express. Με σούπερ επαιτειακή προσφορά. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου μόνο 50 ευρώ. 20 χρόνια Opticon Express.
Opticon Express. Τα οπτικά σας καταστήματα. Πάλι με τα πόδια! Χάλασε το τούρμπο στο αυτοκίνητό μου. Καλά! Έχει 8 μήνες που χάλασε! Ακόμη ανταλλακτικό περιμένω. Πάνε Turbo Service να σωθείς. Turbo Service. Εμπορία, σέρβις, βελτιώσεις τουρμπινών για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, γεωργικά, δομικά μηχανήματα και γεννήτριες. Turbo Service Σταυράκοβλου. Άμεσα και υπεύθυνα. Γιαννιτσόν 188. Τηλέφωνο 2310 535 500. Turbo στην εξυπηρέτηση του Turbo σου. Μια εντυπωσιακή λίστα. Πρωταθλήματα Αγγλίας και Ισπανίας, νικητής Champions League, νικητής Europa League, πρωταθλητής Ευρώπης και φιναλίστ κόσμου. Ακόμα, πρώτος σκόρερ στη Γερμανία, 5 κερδισμένα πέναλτι και 2 ανατροπές ημίχρονο τελικό. Τι άλλο ακολουθεί? Μα φυσικά να επιλέξω μέσα από μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών στην Interwetten. Στην Interwetten τα πράγματα είναι απλά. Φτιάχνεις τη δική σου τακτική σε μια τεράστια γκάμα αγορών. Πλούσιο live betting, γρήγορες αναλήψεις, επιλογή cash out. Το στοίχημα μπορεί να οδηγήσει σε εθισμό. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Ακούτε καθημερινά, 5 με 7 το απόγευμα, την εκπομπή All About Harrison Air. Μία προσφορά της εταιρείας Regina. Είδη γυνής, μπαταρίες και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο meimaris.com. Ας τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Γιατί να τα αφήσει ανακατεμένα, το κομμωτήριο Έφη μπορεί να ανανεώσει το στυλ και να δώσει νέο αέρα στα μαλλιά σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό με 5 ευρώ. Βαφή και αντάβιες από 10 ευρώ. Όμπρε από 10 ευρώ, μπαλαγιάζ από 10 ευρώ και μασάζ κεφαλής με θεραπεία ενυδάτωσης 5 ευρώ από το έμπειρο προσωπικό και πάντα με τα κορυφαία γερμανικά προϊόντα. Σβάτσκοπφ. Κομμωτήριο Έφη, Ολύμπου 23, στο κέντρο της πόλης. Τηλέφωνο 2310 515 017. Όσοι ασχολούνται με τη μαγειρική έχουν πάθος με την τελειότητα. Έχουν πάθος με τα μπαχαρικά, τα βότανα, τα καρικεύματα, τα σπάνια αλάτια και οι πηγοί τους, Δόξας, μπαχαρικά και βότανα. Εδώ και 40 χρόνια η εταιρεία Δόξας φροντίζει τις γεύσεις και τα πιάτα της Θεσσαλονίκης με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πιπέρια, κουρκουμάς, κανέλα και ηλάνης, κάρι, ρίγανη και αλάτια Ιμαλαΐων, κόκκινο, μπλε και καπνιστό. Ό,τι φανταστείς για τη μαγειρική, στο σπίτι ή την εστίαση, Δόξας, μπαχαρικά και βότανα. Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2310 550 646 και στο doxaspavlaspices.gr. Καλά ρε Στέλιο, πού πας με τη φιάλη γραέριου στον νόμο? Άσε φίλε, έχω βρει μια πατέντα για το αμάξι, τσάπα θα μου βγαίνει το υγραέριο. Για να μην πάρεις και το αυτοκίνητο στον νόμο, πήγαινε στην Autostrada Gas, στους ειδικούς. Βάλε τώρα ιταλικό σύστημα υγραεριοκίνησης OMVL τελευταίας γενιάς αέριου ψεκασμού με παλμικά μπέκ από 550 ευρώ και με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Autostrada Gas. Τώρα και απόσυρση του παλαιού σας συστήματος και αντικατάσταση του με νέας τεχνολογίας μόνο από 350 ευρώ. Autostrada Gas. Παπάθη 78, Τούμπα. Τηλέφωνο 2310 95 0018. Αχ, καλέ, 8 μπάλες! Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ! Χαχα, τις έσπασα! Στα Τζουρίς, το παιχνίδι μπαίνει σε άλλη διάσταση. Μπιλιάρδο στα Τζουρίς σε 7 αμερικάνικα και 6 γαλλικά τραπέζια. Τώρα και πινκ-πονκ, δεξιά, αριστερά το μπαλάκι. Τζουρίς, Παπαναστασίου 58, με Κλεάνθους. Γιατί δεν μπορείς χωρίς Τζουρίς. Τα αστέρια της Mercedes επιζητούν πάντα το καλύτερο. Η φροντίδα και ο τακτικός έλεγχος της Mercedes σας δεν κοστίζει πλέον ακριβά.
DTM Auto. Εξειδικευμένος επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. Σέρβις για Mercedes από 60 ευρώ και για Smart από 35 ευρώ με το ΦΠΑ. Δωρεάν καλοκαιρινός έλεγχος και έλεγχος κταίου. Σέρβις, φανοποιείο, ανταλλακτικά, πωλήσεις αυτοκινήτων. DTM Auto. Νέα Μοναστήριο 70 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-756-777. DTM Auto. Η smart επιλογή για τη Mercedes σου. Κυρίες Δεσπίνηδες και κύριοι φίλες και φίλοι της Καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου! Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 16 χρόνια τα καλύτερα κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750. Γίνεται μια φασαρία για τα μάτια σου Μαρία. Για τα μάτια σου Μαρία γίνεται μια φασαρία. Μαντέψτε ποια Μαρία παίζει στο βίντεο κλιπ. Η εχθρός κάθε κοκαλιάρας, κάθε νευρικής ανορεξίας, η Μαρία Κορινθίου, κυρίες και κύριοι. Πού τα παιδιά που δουλεύουν στο καζίνο και είναι και ζουμουσάκια και παοξάκια και τα λοιπά, μου είπαν ότι όταν ήταν στην παράσταση μαζί με τον Αϊβάζη, εκπληκτικό παιδί λέει. Εκπληκτικός χαρακτήρας, χαμογελαστή, ανοιχτή, απλή με όλους. Μ' αρέσει όταν ξέρω ότι μία είναι θεά, η γυναίκα είναι γυναικάρα έτσι. Γυναικάρα, φίλε, πλούσια, τα λέει όλα. Μπροστά, πίσω, τα πάντα, παλίκαρος, τσολιάς. Ομορφιά ελληνική, δε γνήσια ρε παιδί μου, λες είναι Ελληνίδα, αυτή είναι Ελληνίδα. Σφίζουν τα πάντα όλα. Να μαθαίνεις ότι είναι και καλό παιδί. Εντάξει, ο Εβάς είναι λίγο αχ, εντάξει, οκ. Ας πάντων, θέλω να πω περισσότερα. Πάμε στις γραμμούλες. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Όποιος δεν έχει πάει μετά από τόσα χρόνια που το λέμε συνέχεια να φάει, μεγάλο σφάλμα πράτη, μεγάλο ατόπιμα. Οπωσδήποτε, αν γουστάρατε τα εξαιρετικά κρατικά, 16 χρόνια νούμερο 1 είναι ο μπαγάς σας και δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι νόστιμο. Και τα τραπεζομάντιλά του νόστιμα είναι και χαρτοπετσέτες. Έχουμε γραμμές, έρχομαι, αδερφέ μου. Και βέβαια, παιδική κατασκήνωση μια φορά και έναν καιρό στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, 25-67-88. Πάρτε τηλέφωνο με το 2310 μπροστά, ενημερωθείτε τι ένσημα πρέπει να έχετε μέσα στο χρόνο, αν είστε άνεργος κτλ. Πώς μπορούν τα παιδιά σε 15 μέρες να πάνε δωρεάν στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Μια φορά και ένα καιρό. Υπέροχη κατασκήνωση. Πάμε, πάμε. Κληρώνουμε σήμερα κρεατάρες ενός μήνα από το κρεοπωλείο. Ένα από τα δύο εκλεκτότερα κρεοπωλεία της πόλης. Κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρίου 125. Τα παιδιά εκεί συνεχίζουν την επιχείρηση. Ο μπαμπάς, χρόνια εμπειρίας. Καλημέρα σας, νέοι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου Παναγιώτ. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Αληθώς. Να είστε καλά όλοι, αδέρφια, να είστε καλά όλοι. Θέλω να πω δύο-τρία πραγματάκια για την κυρία Φρόσο. Το κυρία σε εισαγωγικά πάντα. Ναι. Γιατί δεν έχει κλέψει μόνο πρωταθλήματα. Έχει κλέψει και προκρίσεις στην Ευρώπη και ναι, πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν αναφέρεται πουθενά. Ναι. Και κακώς. Έχει κατάλογο μεγάλο. Αν μπουν στη σειρά όλες οι ομάδες της Super League και αριθμίσουν, φωνάξει κάποιος, ναι, και φωνάξει κάποιος να βγουν μπροστά οι κλέπτες, δεν θα βγουν πάνω από δύο ομάδες. Ναι. Η ΑΕΚ ή τρεις. Η ΑΕΚ Ολυμπιακός σίγουρα και ναι, μπορεί και ο Παναθηναϊκός. Μέσα. Ναι. Κοίταξε. Μπορεί αυτό να μην είναι με την ίδια μορφή, αλλά έχουν κάνει... Ναι, όχι. Την πληρώνει από μόνος του τώρα, από την κατάσταση που βρίσκεται. Και προσπαθούν πάλι να τον στιγματίσουν την ιστορία. Τι πάλι, βλέπεις, κάνουν ό,τι μπορούν τώρα να τον σώσουν, ό,τι μπορούν. Την άποψή μου, την άποψή μου. Αν πέσει,
δεν θα στιγματιστεί ο Παναθηναϊκός. Έπεσε μια ομάδα, λογικό, έτυχε μια ατυχία. Ξέρω εγώ, έπεσε. Τι ατυχία, πιστόλια σε όλο τον κόσμο, τι ατυχία, δεν είναι αγωνιστικό το θέμα, ναι. Εγώ δεν εξετάζω τη λεπτομέρεια. Ναι. Πολλά εκατομμύρια. Ολοκλήρωσε τη σκέψη, αν όμως τον σώσουν όπως πάνε. Δόθηκαν πολλά εκατομμύρια για να πάρεις ένα ποτάσμα από τον ΠΑΟΚ να το κλέψεις και εσύ. Αυτό έγινε. Κατάλαβες, όταν πας εσύ και μου κάνεις πόσα λένε πατέρα την αγορά του αιώνα, όπως έκανε και ο Τσοχατζόπουλος. 80 κόστησε. 80 κόστησε. Αυτά λέω. Εντάξει, είναι λάθη. Τέλος πάντων. Θέλω να πω το σκεπτικό ότι αυτή η ομάδα είναι το νούμερο 2 στους κλέφτες στην Ελλάδα. Ναι. Και άμα τα βάλεις κάτω είναι κάπου 4-5. Και δεν είναι μόνο έχουν γίνει έσχη στο παρελθόν. Δεν έχει μια δεκαετία, έχει πάνω από 20 χρόνια. Περνάνε τα χρόνια γρήγορα. Θυμάμαι σαν τώρα πάντως. Που πήραν οι άλλοι, πήραν και ένα ψεύτικο και το πήγαν στα μπουζούκια, φίλε. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για... Μα κοίταξε. άμα ακούς δηλώσεις, δηλαδή όπως ο Αλεξανδρίου που λέγω, έκλεβα και το... Και το παιδί μου έκλεβα, λέει, στα ζάρια παίζαμε. Όχι ότι εμείς θα κάνουμε τα στραβά μάτια και θα τον αφήσουμε να μας κερδίσει σε κάτι. Όχι, γιατί πάω και δεν αφήνει κανένα. Όχι βέβαια. Παναγιώτη, λέω εδώ και μέρες, συγγνώμη σε διακόπτω. Άλλο δεν έχει να πάω για τα πρωταθλήματα, άλλο δέχομαι παθητικά και μυρολατρικά ό,τι μου έχουν ετοιμάσει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι. Ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό το Σάββατο, 3 η ώρα, πρέπει, ναι, θα εκεί, είμαστε όλοι εκεί. Δεν επιτρέπεται λοιπόν, να λείψει κάποιος ο οποίος αγαπά την ομάδα. Να σας δώσω και μια πληροφορία που ίσως να μην είναι, γιατί δεν ενδιαφέρει. Ο Παπαπάου, ο Παπαχρήστος, ναι, είναι εξορία πάλι. Στη Σαρακή να τον ξέρω, ξέρω. Μου το είπανε. Έτυχε κάποιος σε βάφτιση και μου το είπε. Εντάξει, τραγικό. Τόσο πολύ ενοχλούσε. Ναι, ενοχλεί, ρε φίλε. Γιατί ταΐζει τόσο κόσμο, χαλάει την πιάτσα. Πώς δεν. Ο άλλος πλήρωσε να πούμε την εφορία. Πάλι και αυτός χαλάει την πιάτσα. Βέβαια. Γιατί να υπάρχουν αυτά. Γιατί να πληρώνετε, ρε παιδιά. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, φίλε. Σαν κράτος, γι' αυτό φτάσαμε. Σαν χώρα. Στον κατήφορο. Τέλος πάντων. Έγινε Παναγιώτη. Αν τους πείραξε, που δεν μπορούν να εμφανιστούν στη Βόρειο Ελλάδα. Όλα τα κόμματα, όλα, εγώ δεν βγάζω κανέναν από το τσουβάλι, όλοι. Φυσικά. Όλοι. Αν τους πείραξε τόσο πολύ, ας ζητήσουν μια συγγνώμη. Τι συγγνώμη, δεν υπάρχει, άστο. Συγγνώμη θα βγουν να ζητήσουν λίγο πριν τις εκλογές για να χρυσώσουν τον χάπι. Όχι. Άστο, είναι πολύ αργά. Αντίο ζωή. Λοιπόν, 4.85 βάλε μου συγκλήρωση. Γεια σου Παναγιώτη μου. Ξέρω εγώ που θα τα πάω τα κρέατα. Έγινε αγόρι μου. Φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας και σώριο περιμένατε. Ναι. Καερεστά περμητίζω λεβεντάρσκε στο πλικατόριο. Έτσι αγορά. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι. Ζου μου σου λέμε και όλα τα ακέμε. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κωστή μου μιλάς για υπερηφάνεια. Πόση υπερηφάνεια στην ηλικία που φτάσαμε μπορούμε να έχουμε ακόμη στη ζωή μας. Όταν ακόμα και χθες κάθονται και γράφουν στα κανάλια τους με ανακοινώσεις ότι έχει τρέμουλο πάω και φοβάται την απόφαση και το δικαστή να αλλάξουμε. Αυτοί που έχουν τρέμουλο δεν μιλάνε, εμείς δεν μιλάμε. Αυτοί ζήαρκος μας προκαλούν με τους δικαστές. Όχι, την έβγαλε 12.30 ώρα την απόφαση με τον Ολυμπιακό. Απ' τη μια βιαζόταν να την κάνουν γρήγορα και απ' την άλλη γιατί την έβγαλε γρήγορα. Να μας πούν τι θέλουν. Τους γίνεται. Πιο βρώμικη ομάδα στην ηλικία που έφτασα από αυτήν δεν υπάρχει. Με τον Ολυμπιακό μόνο με τον Κούδα έχουμε προβλήματα. Από εκεί δημιουργήθηκαν τα προβλήματα. Ότι μας έκλεψε πρωταθλήματα, μας έκλεψε. Αλλά πιο ύπουλη, πιο βρώμικη από αυτήν και από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Να το ξέρουν οι νέοι. Και πιο μουλοχτή και πιο κρυφή. Και πιο μουλοχτή. Να φανταστείς τώρα αυτός έριξε την ομάδα του να παίξει με τη Ραφίνα. Με το να σβηστούν τα χρέη στο χιόνι, στην Αθήνα, στο χιόνι τα χρέη. Έχασε τον υπάλληλο με τα 180 εκατομμύρια πάνε μισή και η συντάξη των συνταξιούχων και πήγε τώρα ο κύριος. Περίμενε, δεν τα έπεσε όλα. Κάνει γήπεδο με 20 εκατομμύρια του κράτους ενώ δεν υπάρχουν ούτε γάζες, στα νοσοκομεία. Κάνει γήπεδο ανατάμπα παντάν τζαπαντάν. Και θέλει και να βγει και πρωταθλητής να πάρει άλλα 25 εμμύρια.
Τίποτε δεν θα πάρεις. Εγώ είμαι πρωταθλητής. Πάρ' το απόφαση. Έτσι, σήμερα το βράδυ θα τα πούμε και αύριο το πρωί. Φιλιά πολλά. Αυτά έκανα, πω τίποτα άλλο. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου αγοράκι μου. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Αληθώς. Γεια σου Παύλε μου. Μπιζίν πάω. Μπιζίν βρε. Μπιζίν πάω. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Να φύγει ο Δόνητος και όλοι σας μαζί να τον πάω πίσω να τον μέσα βαρακατρανέμια. Σαν το βαρακατρανέμια δεν έχει φίλε. Για πες. Άκου να δεις, δεν τρώω παπά από κανέναν κούλιγε, από καμιά κούλα που μου βγαίνει δακρύβρεχτος. Ότι τα είχαμε δει, ναι και λυπάμαι που έγινε έτσι. Όχι ρε μάγκα, δεν λυπάσαι ρε. Δεν λυπάσαι και χαίρεσαι και με κοροϊδεύεις και πίσω από την πλάτη μου και μπροστά στα μούτρα μου. Φυσικά. Κανένα σας. Έτσι όπως έκανε ο Ρούλης, ο Γαβρούλης και ο Παπαρούλης, έτσι κάνεις και εσύ να πούμε. Δηλαδή έχεις γίνει χαλιφάκι στη θέση του χαλίφη για μια χρονιά, γιατί την άλλη χρονιά θα ξανάρθει ο χοντρός και θα σε κουτουπώσει και εσένα να πούμε. Που μου κλαίγεσαι και μου ξεκλαίγεσαι. Όχι ρε μάγκα, κανενός τη συγγνώμη και κανενός τον ναι δεν μ' αρέσει και δεν μου κάνει. Είναι υποκρισία 1000% αδερφέ. Τι συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Η συγγνώμη εφευρέθηκε την επαύριο που σκοτώσαν το φιλότιμο. Ρε. Άσε μας τώρα, ρε. Θα μας πει τώρα ο Κούλης και η Κούλα ότι ναι, μεν και δεν. Ναι, ναι, και στεναχωριέμαι και δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι. Όχι, ρε, έτσι ήθελες να γίνει. Έτσι το έκανες και δεν έγινε από μόνο του. Έτσι το έκανες ενορχιστρωμένα, έτσι σχεδιασμένα, σεναριογράφο κτλ. Σε συνεργασία με τον άλλον. Δηλαδή, γιατί εγώ δεν τα διαχωρίζω τώρα, τα δύο ματς. Είναι αλληλένδετα, φίλε, όλα αυτά που έγινε. Ρε, αλληλένδετα είναι μεταξύ τους εκεί πέρα στη Χαβούζα μέσα, να δεις τις υπογραφές από κάτω, τις offshore εταιρείες και όλα. Όχι αλληλένδετα, σιαμαία είναι τα παιδάκια. Και μου βγει εμένα ο Κούλης και η Κούλα και θα μου πει ότι ναι, μεν και εγώ. Ρε, ντροπιάζεις το δικέφαλο που έχεις για σήμερα, για έμβλημα, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Όχι, φίλε, δεν υπάρχει ντροπή καμία. Νομίζω ότι υπάρχει. Βλέπεις ότι το πανηγυρίζουν κιόλας, φίλε. Το πανηγυρίζουν κιόλας. Φυσικά θα το πανηγυρίσουν. Μέχρι το επόμενο φιστίκωμα που θα τους περάσει ο χοντρός να πούμε. Γιατί του χρόνου επανέρχεται ο χοντρός. Δεν πέθανε. Μην ξεχνιέστε. Χοντρός περιμένει. Το βαπόρι από την Περσία να πούμε. Τι μου λέτε τώρα να πούμε. Σας αφήνω ένα χρόνο έτσι να χαρείτε να πείτε. Τεμέκ βγήκαμε πρωταθλητές, φωτιά στα κιτρινόμαυρα. Βρε τι λέτε ρε. Τι λέτε, δέστε μπροστά σας ρε. Καμία συμμαχία. Αλλά ο Γιοσκόλικας δεν μπορεί να δει μπροστά του. Ο Γιοσκόλικας βλέπει μόνο από κάτω του να πούμε. Τι λέτε τώρα να πούμε. Έγινε αδερφέ μου, έγινε. Λοιπόν, καλημέρα. Να σε καλώς. Τα κρέατα, άμα τρίχω τα κρέατα, δώσα στον τίγρη να πούμε. Πες μου λίγο όνομα. Τίποτα δεν λέω. Να φύγει ο Δόνης. Αυτό λέω. Νου φουγουδού. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, ούτε τηλέφωνο δεν είπε. Τέλος πάντων, άμα τα τύχεις, να τα δώσουμε εκεί που πρέπει. Έλα, καλημέρα. Ναι. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Τι κάνεις Κωστή μου. Πραγματικότητα είναι. Δόξα τω Θεώ. Ζουμουσάδα. Ετοιμαζόμαστε για το συλλαλητήριο το Σάββατο, 3 η ώρα. Ειρηνικότατο, βροντερό, πολυπληθές. Και για την αιμοδοσία μας 29 Απριλίου. Έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Για πες. Κωστή. Ναι. Κωστή. Έχω πληροφορία. Ναι. Μου την έδωσε γνωστό σου. Αχαστή. Ναι. Άχαστη, ότι τερλίκωσε τι. Γνωστό διαψεύδω! Το διαψεύδω! Το διαψεύδω! Γνωστό σου μου την έδωσε ναι. Που, ότι το Σάββατο στο συλλαλητήριο θα πανηγυρίζουμε. Ναι. Και δεν μου ξέρω. Το είπε σου λέω ο άνθρωπος που τον ξέρεις, μένει Αθήνα και γνωρίζει πράγματα. Μάλιστα. Μακάρι αδερφέ. Άσε με, να πιστεύω, άσε με να πιστεύω το εξής. Δεν διαψεύδω τίποτα. Σου λέω ένα πράγμα. Ότι όσες φορές μου είπαν όλο αυτό το διάστημα για αποφάσεις, ξέρω από γνωστό έτσι αλλιώς. Τι να πω, είμαι πολύ επιφυλακτικός. Είμαι πολύ επιφυλακτικός. Όσοι λένε όλο αυτό το διάστημα ότι γνωρίζω ότι θα αποφασίσει ο δικαστής ή ξέρω από μέσα κτλ. Εντάξει. Το δέχομαι ότι άλλος. Και ακούστηκε και από δημοσιογράφο δικό σας του Λίμπερο. Ναι, μακάρι φίλε. Τι να σου πω κάτι. Αν πάρει υπόψη του, αν λάβει υπόψη του ο δικαστής τις κάμερες που δείχνουν φίλε μέσα τους παίκτες να χασκογελάνε της ΑΕΚ. Αν φανεί ο Κομίνης που λέει πάμε να παίξουμε και οι παίκτες της ΑΕΚ λένε εμείς δεν βγαίνουμε. Αν λάβει υπόψη του τις δηλώσεις και του Κονέ και του Χιμένεθ, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τιμωρείται ο Σαβίδης για την μπούκα, για το ατόπιμα και το λάθος του και είτε παίζουμε τα υπόλοιπα 6 λεπτά. Είτε ξαναγίνεται το παιχνίδι, δεν ξέρω τι προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Πάντως όλο αυτό που έγινε είναι άκυρο όλο φίλε. Καταρχήν τις κάμερες φαίνεται να βγαίνει από τα αποδυτήρια τα δικά μας.
Ναι, εντάξει, στις κάμερες σου λέω, φαίνεται να, οι παίκτες της ΑΕΚ να χασκογελάνε και να χαργετίζονται. Δεν μου φαίνεται τρομοκρατημένο. Φαίνεται και παίκτης της ΑΕΚ να βγαίνει από τα αποδυτήρια τα δικά μας. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Πιθανόν. Δεν πιθανόν. Το ξέρω. Πιθανόν το διαψεύδω, το κάνω. Όχι, δεν το, αλήθεια, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, τι να σου πω ότι το ξέρω, να σου παίξω πολύ ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό, την πληροφορία αυτό. Ποιος είναι αυτός, να σου πω να φτάσω στο 0. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τρώγεσαι από το... Δεν υπάρχει στον εγκέφαλο αυτή η λέξη. Να σου κάνω μεταμόσχευση ρε. Το πιο ωραίο είναι, το πιο ωραίο είναι που λες από την αρχή ότι γνωστός, κοινός, στην Αθήνα, αυτά, δημοσιογράφος, αυτό, έρχεσαι γύρω γύρω. Όχι, μην το κάνεις κάτω! Δεν θέλω να δηλιάσεις, μην φυγομαχείς! Δεν σε κάζω, γύρω μάνα σου κι εγώ, δεν σε κάζω! Αγόρι! Φιλιά! Φιλιά! Πόσο ήθος! Πόσο ήθος! Γύρω γύρω πάμε, γραμμή ναι και μετά διάλειμμα. Ναι! Κωστή καλημέρα! Καλώς ο Στέλιο! Ήρθε γύρω γύρω σου λέει, γύρω γύρω δεν θα πει. Πάντα σε φέρει βόλτα, λύκος. Εν υπάρχει φίλε, πολύ ωραίος είναι όμως. Προσπάθησε, προσπάθησε. Γνωστός αυτά στην Αθήνα, κοινός γνωστός μου είπε έτσι αλλιώς, ναι αυτά. Τώρα που είπες Αθήνα, εχθές είχα ένα κολλητό εδώ, είναι αστυνομικός σε προσωπική φρουρά υπουργού. Ναι. Του λέω άμα μιλάτε έτσι και τον έχεις θάρρος ρε παιδί μου πες με αυτά που κάνω με τον ΠΑΟ, χώρια του τους βρίζουν στον Πειραιά, τους βρίζουν και στη Θεσσαλονίκη, θα χάσουν 15 μονάδες στη Μακεδονία. Ναι. Πες τους να συγκεντρωθούν, λέω. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Να σε φτύνουν όλοι, να σε βρίζουν όλοι. Δεν γίνεται να δω. Εγώ ρωτάω ένα πράγμα. Υπάρχει κάποιος από αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γενικά των κομμάτων. Δεν θέλω να το εστιάσω εκεί. Απλά αυτοί οι δύο έχουν ξεζαλώσει τον τελευταίο καιρό. Να βολτάρει στην πόλη, να είναι μαζί μέσα στον κόσμο, μέσα στους ψηφοφόρους. Να ακούσει τα προβλήματά τους. Υπάρχει κανένας. Ή θα φράξει. Πάλι όλη η πόλη να μου θα μπλοκάρει. Με 500 κλούβες ο καθένας για να έρθει να χαιρετάει, να πούμε ο ένας θα χαιρετάει τις κούκλες στις βιτρίνες και ο άλλος να τάζει το πεζοδρόμιο έξω από την Τούμπα ότι δεν μας φτιάχνει γήπεδο. Εμείς φίλε θέλουμε απονομή δικαιοσύνης. Ακριβώς. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Εμείς δεν θέλουμε ούτε στα χαρτιά να το πάρουμε γιατί στα χαρτιά πάνε να μας το πάρουν. Εμείς θέλουμε απονομή δικαιοσύνης. Μα δεν ζητήσαμε, αφαίρεση βαθμών. Θέλουμε να παίξουμε. Και με τον έναν θέλαμε να παίξουμε που δεν βγήκε καν και με την άλλη η οποία σκιάχτηκε ντεμεκ. Και δεν βγήκε. Ενώ έχανε ένα μηδέν. Να δείξει δικαιοσύνη ότι υπάρχει. Έτσι. Συγχαρητήρια στη μεγάλη Λίβερπουλ, φίλε. Πόπο, φίλε. Μια φανέλα να βάλω της Λίβερπουλ και όλη τη στολή την Μάντσεστερ Σίτι να βάλω. Ξέρεις που θα γίνει ζυγαριά πάλι, ρε φίλε. Εννοείται. Δεν έχουν φανέλα ακόμα. Όσα και να πληρώσουν, ό,τι και να κάνουν. Αυτή η λέξη δεν έχουν φανέλα. Αυτό είναι, φίλε. Αυτό δεν αγοράζεται, αγόρι μου. Δεν αγοράζεται, αυτό χτίζεται. Όσο και να είναι. Όσο και να είναι. Εδώ τώρα είδες χθες, ο Σαλάχ χθες είναι απόν. Έχει κάνει ένα μέτριο μάτς. Δεν πατάει πουθενά, ρε παιδί. Μόνο παιχτάρα. Πρέπει να το φυλάνε δύο όμως, μόλις, γιατί άμα κάνει κανένα. Πρόσεξε. Μόλις βρήκε τη χαραμάδα, χλάτς, χλούτς που έλεγε και του Λάρα. Ναι, τον είδες. Ναι, το έκανε το σκαυτό του. Μια χαρά. Και χθες απονεμήθη δικαιοσύνη και το τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό το ποδόσφαιρο της Μπαρτσελόνα. Συγχαρητήρια για το Μανολά, γιατί είμαστε και φίλοι, μιλάμε στο τηλέφωνο 2-3 φορές το χρόνο. Ναι. Είναι ναι, παλιός φίλος, πρωτού φύγει στην Ιταλία. Μάλιστα. Πήγε φίλε, το παιδί, βελτιώθηκε πάρα πολύ εκεί. Έγραψε το όνομά του στην ιστορία. Άστο, μην το συζητάς. Θα το εξαργυρώσει με μία μεταγραφή. Σε τεράστιο σύλλογο, να το ξέρεις. Χώρια την εξαργύρωση ο... Ο Μουρίνιο τον έχει καψούρα εδώ και χρόνια από τον παλέρι. Ο Κώστας είναι πολύ γρήγορος και δυνατός. Σωστό. Δηλαδή. Αν είχε λίγο και την πρώτη πάσα πιο, δηλαδή να βλέπει και να σηκώνει λίγο το κεφάλι, να πέσει και λίγο πιο μακριά, θα έκανε ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Βελτιώθηκε. Εγώ ναι, τον θεωρώ κατώτερο του Παπασταθόπουλου. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, αλλά βελτιώθηκε πολύ στην Ιταλία. Μας χαλάει λίγο που κάνει κάτι δηλώσεις εκεί ότι θέλω να γυρίσω στον Ολυμπιακό και τέτοια, αλλά... Δεν πρόκειται να γυρίσεις, εντάξει. Εντάξει. Κωστή, ναι. Με αυτά τα γκολ, όταν οποιοδήποτε Έλληνας, παιδί μου, εντάξει, εμείς είμαστε πάρα πολλά Έλληνες, έτσι. Μην το συζητάς. Γράφεις ιστορία, δηλαδή αποκλείσεις το Μπαρτσελόνα από 4-1 με 3-0. Μην το συζητάς. Αυτή η φάση τώρα, στο ξαναλέω, εδώ ο Δόνης με μια κούρσα που είχε κάνει τότε με τον Βάζαλο, με τον Άγιαξ, έκανε μια μεταγραφή να πούμε εκατομμυρίων και είχε πάει στην Αγγλία που είχε πάει σε μια ομάδα. Λοιπόν, αυτή η κεφαλιά χθες, γιατί είναι γκολ ανατροπής 20 ετίας.
με την συγκεκριμένη ομάδα απέναντι. Δεν είναι ότι το έκανε με μία από το Λουξεμβούργο. Έτσι, με τη συγκεκριμένη ομάδα, στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Το έκανε με την Μπαρσελόνα στο 82. Ακριβώς. Και είναι κεφαλιά, καλή κεφαλιά. Ζυγισμένη, ήθελε να τη στείλει εκεί. Και αυτό είναι παράσημο για όλους τους Έλληνες παίκτες, δηλαδή ότι ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μόνο άλλο, που το ρωτάει δημοσιογράφος στο περιθώριο του αγώνα μετά, στη γραμμή πάνω. Και του λέει, πώς νιώθεις που από την Άξο, ένα νησάκι στην Ελλάδα, ήρθες και τώρα είσαι στην κορυφή και σε αυτό το στιγμιότυπο, είναι διαφήμιση. Ασχέτως αν έπεσε στο Γαύρο ή στην ΑΕ και τα λοιπά. Τώρα άμα έρθουν 30.000 Ιταλοί παραπάνω στο νησί, δεν πρέπει να τον κάνει τεμενάδες. Βέβαια. Θα ασχέσαι τώρα και 30.000 Ιταλοί. Πάντως, θυμίστο που στο λέω, θα εξαργυρωθεί αυτή η φάση με διψήφιο πολύ μεγάλο νούμερο μεταγραφής. Δηλαδή τώρα θα είναι Chelsea, θα είναι Manchester United, θα είναι Barcelona, θα είναι Real, δεν ξέρω, θα πάει σε πολύ μεγάλη ομάδα μετά από αυτό. Επειδή τη Λίβερπουλ την έχω... Καψούρα. Καψούρα και ζεύγος με τον ΠΑΟΚ, επειδή ναι, ότι η ανάσταση της Λίβερπουλ έχει την ανάσταση του ΠΑΟΚ. Πάνε μαζί αυτά, έτσι, τα αγόρι, έτσι. Αυτά τα δύο τα φίλια. Φίλε, υπάρχει στον πάγκο ένα παοξάκι στην ουσία. Ναι. Αυτός είναι, φίλε, είναι δικός μας, δεν μπορεί. Αυτός είναι και δυτικές συνοικίες. Πρέπει να είναι τίποτα Νεάπολη, Πολύχνη, Ευκαρπία, Κορδελιό, από εκεί. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Ωραία. Κάτι μέσα. Άντε, σε φιλό, γεια σου Τελάρα, διάλειμμα και επιστρέφουμε, μπαμ μπαμ. Πάμε, μπουκάραμε, πάμε για το τελευταίο τεταρτάκι, εδώ είμαστε. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, μόλις 7, μέσα από τα τηλέφωνα για να δώσουμε τη σακούλα με τα κρέατα το Ακροπολίου Άγγελος στην Νεάπολη. Τα κρέατα ενός μήνα, ξαναλέω, σήμερα ο Λίμπερο ανοίγει την πόρτα του, ανοίγει την πόρτα του στούντιο, ανοίγει τις αγκαλιές του και αγκαλιάζει το θέμα με το συλλαλητήριο. Γι' αυτό θα υπάρχει έκτακτη εκπομπή στις 12. Θα είναι εδώ τα παιδιά από τους συνδέσμους. Θα υπάρχει συντονιστική. Ακούστε τους. Αγνές, καθαρές φωνές. Μακριά από συμφέροντα. Μακριά από ιδιοτέλειες. Ξεκάθαρα πράγματα. Όπως είναι η ανακοίνωση. Πάρα πολύ συναισθηματική. Πάρα πολύ ξεκάθαρη σε κάθε της τοποθέτηση. Την Κυριακή, το Σάββατο στις 3. Σάββατο 3 η ώρα. Εκτός ότι παίζουμε μετά με τον Πανιόνιο. Πρέπει στις 3 να είμαστε εκεί. Αφήστε ή μετά από το πρωινό καφεδάκι, κάντε τη βόλτα σας. Βάλτε την μπλούζα με το δικέφαλο, φορέστε το κασκόλ, φορέστε το μπουφάν του ΠΑΟΚ. Πάρτε το παιδάκι σας, πάρτε την οικογένειά σας και ελάτε. Πρέπει να είμαστε εκεί. Μας αφορά όλο αυτό. Δεν μπορεί να είμαστε απλά παρατηρητές, παθητικοί, να δεχόμαστε μυρολατρικά όλο αυτό που ετοίμασαν για μας. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Να δουν αυτοί που μας ετοίμασαν όλο αυτό. Έρχομαι τώρα. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888 και στις 29 Απριλίου 14η Εσίως, δόξα τω Θεώ. Εσίως, αιμοδοσία, 14η αιμοδοσία αθλητηρίων έξω από τη θύρα 3. Καλημέρα της Τούμπας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Ξενοφόντο τρελοτήμονο. Γεια σου ρε τρελοτήμονο! Πού είσαι ρε φίλε! Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Να είσαι καλά αγόρι μου. Να είσαι καλά. Το Σάββατο θα έρθω κι εγώ, εννοείται. Φυσικά. Θα μας το λέει εκεί. Και θα είμαι εγώ, η κόρη και ο εγγονός. Αυτό είναι φίλε. Για να φανταστείς. Αυτό είναι φίλε. Αυτό που λέω, τρεις γενιές. Δεν θα πρέπει μετά από χρόνια, όταν συζητάμε για αυτό που έγινε, πώς μας λένε οι παλιότεροι για το Λίτσα, ρε παιδί μου, για το φακί. Έτσι. Πώς λέγαμε για πράγματα που έχουν συμβεί, για συλλαλητήρια, για στιγμές σημαντικές στην ιστορία της ομάδας. Δεν θα πρέπει να λέμε ότι δεν ήμασταν εκεί. Θα πρέπει να λέμε ότι τότε αυτό που μας ετοίμασαν, ήμασταν εκεί το Σάββατο. Ήμασταν εκεί. Να διατρανώσουμε το δίκαιό μας. Αυτό δεν πάμε για να κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να δείξουμε. Και 29 του μηνός έρχομαι για ρούφισμα. Ωράκι μου. Αγοράκι μου, ζου μου σου λέμε φίλε, ζου μου σου λέμε, αυτό είναι όλο το νόημα. Αυτό. Έγινε Κωστή. Αυτό. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τα εγγόνια σου αδερφέ. Ζου μου σου Κωστή, βάλε κλήρωση. Πες μου λίγο. 7-13. 7-12. 7-12. Πες μου και το όνομα. Ξενοφών. Είδες που δεν θυμάμαι φίλε τι έχει γίνει πριν 2 δευτερόλεπτα, έτσι. Γεια σου ξενοφόντα, γεια σου τρελοτήμονο. Φιλιά, έχουμε κάψει φλάντζες. Κάψαμε φλάντζες, ναι! Γεια σου βροχή! Καλημέρα, ό,τι και να γίνει σήμερα, εμείς στέλνουμε λέει 5-5 νίκες και πάρτι στον τελικό. Το νου μας, βάλε λίγο, θα βάλω αδερφέ, θα βάλω. Δεν θέλω να το κάνω αυτό σούπα, είναι ιδιαίτερο το θέμα. Καλημέρα, ναι!
Καλημέρα. Χριστουγεννιάτικη χρονιά αληθώς, πολλά. Αληθώς ο κύριος. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Τι κάνουμε, Κωστή. Δόξα τω Θεώ. Ζουμουσάδα. Με αγνά υλικά. Όπως πάντα. Εμείς μέχρι τώρα ήμασταν μηνυματικός. Σήμερα κάναμε πρόβα και το τηλεφωνικό. Μπράβο. Καλά κάνετε να βγαίνετε, να μην διστάζετε. Μια παρέα είμαστε. Να λέτε την Πάλι άποψή σας. Και εμένα στην κλήρωση, Κωστή. Ο Στάθης είμαι. Μπράβο, ρε Στάθη. Πες μου τρία τελευταία. 4-27. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Ωραία. Έτσι σας βγαίνει και τζάμπα με το σταθερό. Έτσι χρεώνεται. Να πω την αμαρτία μου, πιο βολικό ήταν το κινητό, αλλά εντάξει, είναι για άλλους. Εντάξει, εντάξει. Όλα καλά. Πες τι θες να πεις, να μην λέμε μόνο το όνομα. Τίποτα, και... για την Μπαρτσελόνα λίγο, αλλά καλά να πάθουν, δεν τους χωνεύω ιδιαίτερα, τη Ρεάλ υποστηρίζουμε, οπότε. Τρομερή αλαζονία. Χθες, δεν θυμάμαι τελευταία φορά πότε είδα όλους τους παίκτες να έχουν μια συμπεριφορά τελείως σνομπίστικη μέσα στο παιχνίδι. Απίστευτο, φίλε. Οι άλλοι τρέχαν σαν σκυλιά λυσασμένα και στην Μπαρτσελόνα ήταν όχι μωρέ, τώρα βγήκε η υποχρέωση. Σιγά τώρα μην χάσουμε. Σαν τους Χάρλεμς έχουν καταντήσει. Εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό που λες. Αυτό που λες. Έγινε, Στάθη. Να σε γερός. Καλημέρα, να σε γερός. Μεγάλη Ρεάλ θα πάει και θα το πάρει, παιδιά. Τον περάσαν πριν ο Κορδέλα τον Ζιντάν μέσα στη χρονιά και θα πάει να πάρει τρία συνεχόμενα Champions League. Δεν έχει πάρει ποτέ κανένας στην ιστορία του θεσμού. Ναι, καλημέρα σας! 2310-287-888 να στείλω τα χαιρετίσματά μου στα εξωτερικά, στα ζουμουσάκια, στα παοξάκια, σε κάθε Έλληνα έξω στο εξωτερικό εκεί που χτυπά δυνατά η καρδιά της Ελλάδας. Και βλέπουν αποσβολωμένοι όσα γίνονται στη χώρα μας, βλέπετε και τι γίνεται γύρω γύρω. Λοιπόν, τι να πιστέψεις, τι να ακούσεις. Λοιπόν, καλημέρα, γεια σου Δημήτρη Πισιώτη, πόντιος λέει από τα Lidl. Και έχει φωτογραφία. Εντάξει. Ο Βαγγέλης λέει: ο δικός μας Βαγγέλης είναι ήδη στον αρκτικό κύκλο και ο αγώνας του είναι ιερός. Όλοι μαζί μπορούμε. Η ώρα για τον αρκτικό κύκλο έφτασε. Λοιπόν, να έχουμε την Ελλάδα μας παρούσα σε ένα από τα πιο σπάνια expedition που έχουν γίνει ποτέ. Δείτε το αυτό που έχει αναρτήσει, γιατί είναι μεγάλο που έχει αναρτήσει η Χρύσα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε τη δράση που τρέχει για τον μικρό Νικόλα αλλά και το ορφανοτροφείο Μέλισσα στη σελίδα. Κάθε βοήθεια είναι σημαντική και πολύτιμη. Σωστά, έτσι. Μπείτε να το δείτε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη που βρίσκεται με τη σημαία του ΠΑΟΚ εκεί που δεν πατάει άνθρωπος. Καλημέρα στον Χρήστο Κολοβό, ασπρόμαυρες καλησπέρες από τη Μελβούρνη Ζουμουσού. Γεια σου, Μάριε! Dynamics Man, καλημέρα στην παρέα. Σήμερα έχουμε ένα δικαστικό αγώνα. Εύχομαι να βάλουμε τον κολάκι της νίκης από νωρίς και όχι στο 90. Πιάσε τους άλλους να σκούζουν και να χαίρονται. Ξέρουμε ποιοι είναι και τι θέλουν να κάνουν. Εμείς δεν μασάμε, προχωράμε. Το λέω συνέχεια. Όποιος κόλωσε, όποιος κλονίστηκε, όποιος βομβάται. Με γεια του, με χαρά του, είναι δικαίωμά του. Τις αντοχές του καθενός δεν μπορούμε εμείς να τις ελέξουμε. Ούτε καν θα τον κατηγορήσουμε. Είναι ανθρώπινο, σου λέω, όλος κουράστηκα. Δεν αντέχω, δεν μπορώ τόσα χρόνια. Το άκουσα από αρκετούς ανθρώπους. Όμως όλο αυτό πρέπει να μας κάνει πιο δυνατούς, πιο συσπειρωμένους, πιο αποφασισμένους. Είμαστε καθαροί, ζητάμε το δίκαιο, το έντιμο. Το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί πάνω σε αυτή την εικόνα μόνο να στηθεί όλο αυτό για να γίνει κλοπή του πρωταθλήματος. Απλά δεν έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Αφού δεν το κατάφερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, βρήκαν με τρόπο λαμογίστικο, με απατεωνιά, με κλεψιά, με ανεντιμότητα. Βρήκαν τρόπο να αφαιρέσουν βαθμούς. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Καλημέρα, Τσόφα! Δώσε και σώσε, κάνε και εσύ το ζουμου σου πράξη, έλα στην παρέα μας. Να έχετε άγκπα και ταυτότητα μαζί σας, θα λέμε συνέχεια. 29 του μηνός, έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας, θα είμαστε εκεί φυσικά. Γεια σου, Λάρη Καρακίτσο! Γεια σου, αδερφέ μου! Γεια σου, Μότο Μουδανιά! Γεια σου, Νίκο Τεκίδη! Ζουμουσάκια 29 Τετάρτου. Άνθρωπος που έχει μηδενίσει την απόσταση Γερμανία-Ελλάδα έρχεται, δίνει αίμα και φεύγει. Είσαι για μας εμβληματικός, φίλε. Είσαι η προσωποποίηση του ζούμου σου. Είσαι η προσωποποίηση. Να το ξέρεις, αδερφέ μου. Δεν υπολογίζεις ούτε έξοδα, ούτε χρόνο, ούτε χρήμα, τίποτα. Ξεκινάς και έρχεσαι. Τα φιλιά μας στον Ηλία του Σταφυλίδη. Ζούμου σου και καλημέρα από ασπρόμαυρη Σουηδία, Χέλσιμπορκ. Γεια σου, Χρήστο Κολοβέ. Καλησπέρες από τη Μελβούρνη, αδερφέ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Κανάρης χτυπάει. Μια ξανθιά πάει με τον αρβωνιαστικό τους να δουν ένα σπίτι που θέλουν να αγοράσουν. Καθώς μελετούν το σπίτι, ο αρβωνιαστικός λέει στο μεσίτη: ωραίο το σπίτι και σε καλή τιμή. Αλλά παρατηρώ ότι βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμιο. Δεν θα έχει πολύ θόρυβο. Θα έχει, αλλά ύστερα από μια εβδομάδα θα το συνηθίσετε και δεν θα έχετε πρόβλημα, το απαντά ο μεσίτης. Και η ξανθιά λέει αποκρινόμενη και στους δύο: αχ, να το πάρουμε αγάπη μου, δεν πειράζει την πρώτη εβδομάδα, μένουμε σε ξενοδοχείο. Εντάξει,
τι γίνεται. Πώς έγραψες γέμου στα μαθηματικά, 60-40 πιθανότητες πατέρα. Γεια σου Γιαννάρα μου. Με τα ωραία σου φίλε, με τα ωραία σου. Λοιπόν, μαέστρο, ήρθε ο λογαριασμός ΔΕΗ, λογικά μου έχουν χρεώσει και το Άγιο Φως. Σωστό και αυτό. Έτσι θέλω να φύγω. Έτσι. Εγώ, επιτρέψτε μου, μπορεί να ενοχλώ, αλλά εγώ αυτόν τον παίχτη δεν θέλω να το βλέπω σε άλλη ομάδα. Μπορείς αυτή την τρέλα του, αυτή τη μούρλα, αυτή την, αυτόν τον αυθορμητισμό, αυτή την παιδικότητα, αυτό το αλάνι της αλάνας, μπορώ να το έχω στην ομάδα. Να του βρεις το κουμπί του και να τους γαζώνει. Να ταχώνει, να παστελώνει, να πασάρει, να τριπλάρει. Τους θέλω αυτούς. Τους θέλω. Δεν ξέρω τι θα δείξει ο Ελκαντουρί του χρόνου αν μείνει. Αλλά λέω τι είδα φέτος. Το ερώτημα είναι θα μπορέσει αυτά που έκανε στον Ατρόμητο να τα κάνει στον ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό λέμε του βρίσκει το κουμπί. Του δίνεις κίνητρο. Έτσι. Δεν θέλω εγώ να φύγει ρε παιδί. Πώς το λένε. Η ομάδα δεν έχει ανάγκη τα χρήματα για να επιβιώσει. Να πουλήσει τους καλύτερους παίκτες στην Βαλένθια ή στην κάθε Βαλένθια. Έτσι, δεν θέλω ρε παιδί μου. Δεν θέλω. Εντάξει, αυτή είναι προσωπική μου άποψη όμως. Άλλος κάνει κουμάντο. Άλλος κάνει κουμάντο. Μαέστρο, μαέστραρά μου. Ξαναλέω. 3. 12-2 τα παιδιά από τους συνδέσμους θα είναι εδώ. Τα μικρόφωνα του Λίμπερο στην υπηρεσία του μεγάλου συλλαλητηρίου που θα λάβει χώρα το Σάββατο στις 3 η ώρα το μεσημέρι στην Καμάρα. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Οφείλουμε καθήκον. Τώρα μας χρειάζεται η ομάδα. Είναι εύκολο να μαζευόμαστε για πανηγύρι, εύκολο στις χαρές. Μας χρειάζεται τώρα, στη δύσκολη, να δείξουμε αντίδραση. Να δείξουμε ότι δεν δεχόμαστε μυρολατρικά αυτό που μας σχεδίαζαν, που μας ετοίμασαν. Να αντιδράσουμε στην κλοπή και στην ανεντιμότητά τους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα είπαμε 12-2 εκπομπή εδώ τα παιδιά από τους συνδέσμους, συντονιστική. Και στις 29 του μηνός είμαστε έξω από τη θύρα 3. Από πρωί, από νωρίς, ευχαριστούμε τον αεραστέχνη που μας παραχώρησε το χώρο έξω από την Τούμπα για να δώσουμε αίμα. Το κινητό συνεργείο μολυψίας με γιατρούς, με νοσοκόμες θα είναι εκεί από το ΑΧΕΠΑ και τους ευχαριστούμε. Μαεστράρα μου! Κάτσε λίγο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Λοιπόν, κάτσε να αριθμίσω. Δώσε μου λίγο. Από το 1 μέχρι το 9 να δώσω τα κρέατα, μαέστρο. Τα τηλέφωνα, το 7. Το 7. Λοιπόν. Το 7 είναι ο Κυριάκος σε 092. Ο Κυριάκος σε 092. Κυριάκο, παίρνεις τώρα τηλέφωνο έξω στη Μαριλής, στο ίδιο νούμερο που πήρες και πριν. Αφήνεις και επιθετούμπα για να ξέρουμε τι και πώς, σούξου μούξου. Αυτά, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Μένετε εδώ. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Όποιος δεν πήγε να φάει, χάνει. Και όποιος πήγε, κολλάει και ξαναπάει και ξαναπάει και ξαναπάει. Νοστιμότατα, εκλεκτά όλα. Με δύο κοπατσέτα σε μεγάλα κέφια. 705-750 τη Λιβεριά. Ο Δημήτρης ξέρει 16 χρόνια. Γι' αυτό ο κόσμος πάει από κάθε άκρη της Θεσσαλονίκης και από κάθε άκρη της Ελλάδας όταν έρχονται στην πόλη και επισκέπτονται την ταβέρνα του εκεί, απέναντι το Μασούτι στα Ελευθέρια, δίπλα στον Αγιώργη. Εμείς σας λέμε επίσης ότι χορηγός δεύτερης ώρας είναι η παιδική κατασκήνωση μια φορά και έναν καιρό. Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, ενημερωθείτε στο 2567-88 για το πώς μπορείτε να στείλετε τα παιδιά σας δωρεάν εκεί. 15 μέρες. Και Αριστοτέλους 22, περνάτε επισκέπτες στα γραφεία για να είστε μια χαρά και σούξου μούξου. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε την εκπομπή. Και όλα όσα θέλετε, ηχητικά, τραγουδάκια, ανέκδοτα, ζούξου μούξου, το να τ' άλλο, στο zoomusu.gr, στο site μας, μπαίνετε εκεί, ετοιμάζουμε ωραία πραγματάκια, υγεία να έχουμε, κουράγιο, όρεξη και περιμένουμε ο Θεός να φωτίσει σήμερα το βράδυ σεξ στο δικαστή, να πάρει μια δίκαια, μια σωστή απόφαση. Δεν ζητάμε να μας χαριστεί τίποτα, ζητάμε να παίξουμε με αυτούς, ζητάμε το δίκαιο, 1-0 έληξε το παιχνίδι. Στο 90 μπήκε ένα καθαρό γκολ, αυτό ζητάμε. Αυτό. Σας φιλώ. Bye, 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 bye.